ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντους ο Μητρός και πάντως σου τον Αγίου. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, συνεχίζονται και φέτος οι εκδηλώσεις μας εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης. Ευχαριστούμε θερμά τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου, που για μία ακόμη χρονιά μας παραχωρεί την αίθουσά του, ώστε να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Μια και σήμερα είναι η πρώτη μας συνάντηση εδώ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους η νέα χρονιά να είναι χρονιά φωτισμού, μετανοίας, σωτηρίας και ελπίδας για τον κόσμο, για την πατρίδα μας και για τον καθένα μας προσωπικά. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία πρώτος ομιλητής μας φέτος να είναι ο ιερομόναχος και σεβαστός μας πατέρας, γέροντας και πνευματικός της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων Γιαννιτσών, πατήρ Σάββας Αγιορείτης, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα υποκρισία. Θέμα το οποίο σήμερα δυστυχώς καταλαμβάνει τα πάντα και μολύνει κάθε καλή μας πράξη. Ο πατήρ Σάββας, ο Αγιορείτης κατά κόσμο Καραμπατέας, είναι πτυχιούχος οδοντίατρος και πτυχιούχος θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό στη δογματική. Αφιέρωσε τη μεταπτυχιακή του διατριβή στον Άγιο Πορφύριο. Έγινε μοναχός και ιερέας στο Άγιο Όρος. Διακόνησε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και βρίσκεται, όπως είπαμε, και διακονεί ως πνευματικός στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπαίας. Είναι συγγραφέας πολλών πνευματικών βιβλίων. Πριν όμως πάρει το λόγο ο γέροντας για να μας αναπτύξει το θέμα του, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, που ταπεινά φρονώ ότι βοηθούν το έργο της εσωτερικής ιεραποστολής και δεν είναι της προβολής του Συλλόγου. Οι πατέρες μας λένε ότι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας που απευθύνεται στους πάντες και μεταμορφώνει τα πάντα, είναι έργο όλης της Εκκλησίας, κληρικών και λαϊκών. Και όπως λέγει ο Κύριος, χαρά έστε εν το ουρανό για τη σωτηρία και μίας μόνο ψυχής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ο Σύλλογος, εκτός από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις αυτόν εδώ το χώρο, διοργανώνει, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, κάθε Παρασκευή, απόγευμα στις 7, ομιλίες με θέματα θεολογικά, παιδαγωγικά, και οικογένειας, με καλεσμένους τοπικούς ομιλητές και ομιλητές από άλλες πόλεις. Οι ομιλίες αυτές γίνονται στην αίθουσα απολύτρωσης. Είναι πίσω από την παλιά αστυνομία, στην οδό Προύσης 16, όσοι δεν γνωρίζουν.
Σας προσκαλούμε λοιπόν σε αυτές τις συνάξεις μας για γνωριμία, επικοινωνία και πνευματική ωφέλεια. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε πάντα «Είναι όσοι εν», να είμαστε όλοι ένα, ένα με κεφαλή το Χριστό. Το πρόγραμμα ομιλιών φαντάζομαι το έχετε πάρει κατά την είσοδο και όσοι δεν το πήρατε να το πάρετε κατά την έξοδό σας. Πατέρα Σάβα, το λόγο έχετε. Με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Σεβασμιωτάτου, όπως είπε και ο κύριος Αβραάμ, και του δικού μας Σεβασμιωτάτου, Ιωήλη, Μητροπολίου του Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, και με τις ευχές των Πατέρων που είναι εδώ, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο αυτό το τεράστιο θέμα, που ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο αμάρτημα, το αμάρτημα της υποκρισίας. Επειδή μας αρέσουν τα γεγονότα, θα αρχίσω με ένα γράμμα, το οποίο γράφει ένας 17χρονος στο Χριστό. «Ιησού Χριστέ, είμαι ένα απλό παιδί, αν και έκλεισα τα 17 μου. Είναι η ηλικία της εφηβείας, αλλά δεν θέλω και δεν μπορώ να την σκέφτομαι. Δυσκολεύομαι. Σου γράφω κάποιες σκέψεις. Ο κόσμος δεν μου λέει σχεδόν τίποτα για σένα. Δεν σε γνωρίζει και ούτε που θέλει να σε γνωρίσει. Ούτε τουλάχιστον το όνομά σου δεν προφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου. Πολλοί από αυτούς που με περιτριγυρίζουν υποφέρουν από εγωισμό, από υποκρισία, από μίσος. Δεν θέλουν να σε βρουν, να σε αισθανθούν, να σε συναντήσουν. Όταν τους ρωτάω κάτι για σένα, μου γελούν ειρωνικά και με κοιτάζουν με περιφρόνηση. Δεν έχουν χρόνο για σένα. Ίσως δεν πιστεύουν σε σένα. Είναι απασχολημένοι με τα προβλήματά τους, τα τόσο μικρά, τα τόσο πρόσκαιρα, τα τόσο ποταπά». Νομίζω όλοι συμφωνούμε, έτσι κάνει πολύ καλή περιγραφή της σύγχρονης κοινωνίας. «Και με πονάει το ότι πάντοτε φαίνονται χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Το χαμόγελο εμφανίζεται στα χείλη τους. Φαίνονται να ζουν τη ζωή τους. Εγώ όμως δεν μπορώ να αισθανθώ έτσι. Γιατί άραγε? Ίσως ξέρεις πόσο συχνά με βαρύνει η λύπη, η αδυναμία, η μοναξιά. Ίσως θα ήθελα να είμαι σαν κι αυτούς. Αλλά κάτι από τα βάθη της καρδιάς με σταματάει. Συχνά αισθάνομαι εγκαταλελειμμένος ανάμεσά τους. Αισθάνομαι σαν ένα νησί λύπης και πόνου στο μέσο ενός, εντός εισαγωγικών, ωκεανού ευτυχίας». Θέλει να πει το παιδί ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι, αλλά φαίνονται, προσποιούνται τον ευτυχισμένο και μάλιστα ότι πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Και αναρωτιέται, γιατί αυτοί μπορούν να είναι ευτυχισμένοι και εγώ όχι? Ποιος κάνει λάθος, Χριστέ? Αυτή εγώ. Όλοι μου ζητούν, σχεδόν με υποχρεώνουν να είμαι σαν αυτούς. Όποιος ξεχωρίζει από τη μάζα είναι αποδιοπιμπέως κατά κανόνα. Και το δόγμα «δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε» δεν ταιριάζει σε χριστιανό. Γιατί όταν κανείς κάνει το θέλημα του Θεού, έλεγε και ένας γέροντας, είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Το γάλα είναι όλος ο κόσμος και η μύγα είναι ο χριστιανός. Αυτό το παιδί θέλει να γνωρίσει τον Χριστό, αλλά βλέπει την τεράστια υποκρισία γύρω του. Όλοι προσποιούνται τον ευτυχισμένο. Φορούν μία μάσκα ευτυχισμένου ανθρώπου. Αλλά το αισθάνεται το παιδί ότι είναι υποκρισία αυτό. «Τρέφομαι με δάκρυα και πάλι με δάκρυα. Δεν μπορώ να κλάψω μπροστά στους φίλους μου. Ξέρεις καλά ότι κοντά τους προσπαθώ να χαμογελώ και να φαίνομαι ευτυχισμένος, γιατί έτσι επιβάλλει το κοινωνικό σύνολο. Αλλιώς θα θεωρηθείς απροσάρμοστος και ψυχολογικά διαταραγμένος. Αν κάποια μέρα δεν καταφέρω να υποκριθώ τον ευτυχισμένο και η λύπη μου πιέζει όλη μου την ύπαρξη, κανείς δεν με ρωτάει τι έχω.
ουσιαστικά δεν υπάρχει αγάπη και ενδιαφέρον από κανέναν για κανέναν. Μια απέραντη μοναξιά. Μου είναι εύκολο να σου γράψω ότι ο κόσμος γύρω μου είναι εγωιστής, ψεύτης και διαστραμμένος. Με πληγώνει η αδιαφορία τους, με πληγώνει η κακία και η υποκρισία τους. Έγινα στόχος ηρωνιών των γύρων μου. Εάν μιλούσα βρώμικα και ζούσα μια ζωή πρόστιχη, κανείς δεν θα γελούσε μαζί μου. Δεν θα έβλεπαν κάτι το διαφορετικό. Θα με θεωρούσαν δικό τους. Ωστόσο, εγώ δεν θέλω να φτάσω να γίνω αυτό που τώρα με αηδιάζει, δηλαδή ένας υποκριτής. Να υποκριθώ ότι είμαι ευτυχισμένος, αφού δεν είμαι. Πολλοί γύρω μου δεν πιστεύουν σε σένα. Πολλοί ορκίζονται ότι είδαν εξωγήινους και ότι θα ήθελαν πολλοί να υπάρχουν, αλλά εσένα δεν σε δέχονται. Πιστεύουν σε χαμένους πολιτισμούς, αλλά για σένα δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν ξέρω σε ποιον να έχω εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Και ίσως και μετά να το αναλύσουμε περισσότερο. Η υποκρισία κάνει όλους να μην εμπιστεύονται κανέναν. Κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν. Γιατί πλέον έχει γίνει η υποκρισία τρόπο ζωής, για να μην πω επιστήμη. Και η λεγόμενη πολιτική επιστήμη, θα το πούμε πιο μετά, ουσιαστικά είναι μια επιστήμη της υποκρισίας. Μισώ την αμαρτία, αλλά μου φαίνεται αδύνατο να μην κάνω λάθος. Δεν ξέρω σε ποιον να έχω εμπιστοσύνη. Ποιος είναι στα αλήθεια φίλος μου? Ζω 17 χρόνια σε αυτή τη γη και ακόμα δεν ξέρω σε ποιον να έχω εμπιστοσύνη. Συχνά προδόθηκα, συχνά πληγώθηκαν. Από ποιον? Από εκείνους που το περίμενα λιγότερο, που περίμενα μια αληθινή στήριξη. Όταν πέφτω, αισθάνομαι κατάθλιψη. Τότε καταλαβαίνω τι είναι κόλαση. Και υπόσχομαι να μην κάνω, να μην επαναλάβω το ίδιο λάθος. Αλλά είμαι ένα παιδί, Κύριε Ιησού, και είμαι αδύναμο. Είμαι μόνο σε έναν κόσμο βρώμικο και υποκριτή. Τι είναι όμως η υποκρισία? Ο Κύριος μας στυλίτευσε τους Φαρισαίους και τους υποκριτές. Δεν στυλίτευσε τους ανήθικους, τους αμαρτωλούς, τις πόρνες, ούτε κάποιες άλλες ομάδες, αλλά κατεξοχήν και κυρίως στυλίτευσε τους υποκριτές. Είχε πάει κάποτε σε μία συναγωγή. Ο Κύριος τηρούσε τον νόμο. Δεν ήθελε να φαίνεται παράνομος. Πήγαινε λοιπόν και αυτός στη συναγωγή, όπως οι καλοί χριστιανοί στις μέρες μας πάνε στην εκκλησία την Κυριακή. Και εκεί έκανε ένα θαύμα. Μια γυναίκα συγκύπτουσα, δηλαδή καμπούρα, που υπέφερε πάρα πολύ για 18 ολόκληρα χρόνια, βρισκόταν και αυτή εκεί. Παρόλη την κατάστασή της, παρόλη την ασθένεια και τους πόνους της, πήγαινε και αυτή στη συναγωγή. Και ο Χριστός μας, που την είδε έτσι και είδε ότι είχε πίστη, τη θεράπευσε. Αλλά ήταν Σάββατο. Και όπως γνωρίζουμε, οι Εβραίοι ακολουθούσαν τον νόμο του Μωυσέως που έλεγε ότι δεν πρέπει να εργάζονται το Σάββατο. Βέβαια, είχαν τρίκ διάφορα για να παρακάμπτουν τον νόμο και να κάνουν τις δουλειές τους μέσα από διάφορους τύπους. Όταν όμως ο Κύριος θεράπευσε αυτή τη γυναίκα, ο αρχισυνάγωγος αγανάκτησε. Γιατί εθεράπευσε το Σαββάτο, το Σάββατο, και έλεγε στον όχλο, 6 ημέρες υπάρχουν για να έρχεστε και να θεραπεύεστε. Και αυτές τις μέρες πρέπει να εργαζόμαστε. Λες και η θεραπεία, το θαύμα που έκανε ο Χριστός είναι και αυτό εργασία. Αλλά ποιο ήταν το υπόβαθρο της δήλωσης? Ήταν ο φθόνος, η ζήλια. Και υποκρινόταν τον θυγμένο. Υποκρινόταν τον υπερασπιστή του Θεού. Αλλά ουσιαστικά έβγαζε το μίσος του και προσπαθούσε να πληγώσει τον Χριστό. Να τον εμφανίσει στο λαό ως παράνομο.
ότι δεν τηρούσε τον νόμο του Μωυσέως. Και πώς το απάντησε ο Κύριος? Υποκριτά, κατευθείαν. Όχι, Κύριε, σας παρακαλώ, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Τον χαρακτηρίζει. Έκαστο Σιμών το Σαββάτο ουλί τον βουν αυτού ή τον όνων από τις φάτνης και απαγαγών ποτίζει. Καθένας από εσάς το Σάββατο δεν κάνει αυτή τη στοιχειώδη εργασία να πάρει το ζώο του από το παχνί και να το πάει στην ποτίστρα να το ποτίσει. Ταύτην δέθη γατέρα Αβραάμ ούσαν ενέδυσεν ο Σατανάς ιδού 18 έτη. Ουκ έδηληθήνε από του δεσμού τούτου τη μέρα του Σαββάτου. Αυτή που είναι θυγατέρα του Αβραάμ, παιδί του Θεού. Όχι ζώο, άνθρωπος, εικόνα του Θεού. Δεν έπρεπε αυτή την ημέρα του Σαββάτου να τη λύσω, να τη θεραπεύσω, να την απαλλάξω από αυτό το βάσανο 18 ολόκληρα χρόνια. Εσύ νοιάζεσαι για το ζώο σου που διψάει και καλά κάνεις. Για τον άνθρωπο, να, μια τεράστια υποκρισία. Παίρνω αφορμή τώρα έτσι, κάνω μια παρέκβαση. Δείτε τη δική μας υποκρισία. Πόσα παιδιά σκοτώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από τις εκτρώσεις. Μερικοί μιλάνε για 300 και για 500.000 μερικοί. Αν όμως ένα παιδάκι πνιγεί, λέμε το καημένο γίνεται ολόκληρος άλλος. Δεν λέω, και γι' αυτό να πούμε. Αλλά για αυτά τα παιδάκια γιατί δεν λέει κανένας? Γιατί αυτά τα παιδάκια έχουν μετά και πολύ χρήμα από πίσω τους. Και ένα ολόκληρο εργοστάσιο, μια ολόκληρη βιομηχανία που εκμεταλλεύεται και τα έμβρια από τις εκτρώσεις κλπ. Κλπ. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη μας υποκρισία. Κεγόμαστε για το σαριδάκι και αφήνουμε το δοκάρι. Και ενώ τα έλεγε αυτά, κατησχύνεται βεβαίως ο υποκριτής και όλη η παρέα του, ενώ ο λαός έχερε. Και λέει ένας σπουδαίος ερμηνευτής, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ακούσατε, λέει, ποια ονομασία έδωσε ο Θεάνθρωπος στον Αρχισυνάγωγο? Υποκριτής. Άλλα ήταν τα λόγια και άλλος ο σκοπός των λόγων του. Φαινομενικά τα λόγια ήταν η υπεράσπιση του νόμου, αλλά ο σκοπός του ήταν να πληγώσει τον νομοδότη, αυτόν που είχε δώσει τον νόμο. Τον είπε υποκριτή και εθεάτρισε την υποκρισία του. Το αμάρτημα της υποκρισίας, άλλοι μεν το ονομάζουν φυσική επιτιδιότητα, ότι είναι ένα και καλά χάρισμα. Άλλοι δε τέχνη ωφέλιμη και άλλοι αναγκαία οικονομία. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα μέγα αμάρτημα και πολλών και ποικίλων και μεγάλων αμαρτιών πρόξενος. Η υπόκρισης έχει ρίζα την πονηρία, την κακία και καρπούς το ψεύδος, την απάτη, τη δολιότητα, την εσχροκέρδεια, την ατιμία του πλησίον και τη βλάβη. Μερικοί που τα ακούτε αυτά τώρα θα νομίζετε ότι είναι παράξενα και παράδοξα. Όμως ας ανοίξουμε τις Θείες Γραφές. Να δούμε τι λένε. Ο Θεός, ο οποίος από φιλανθρωπία θέλει τα ήθη των ανθρώπων να είναι τίμια, ο νους τους καθαρός και η ψυχή αγία, τι μας προστάζει? Έστω δε ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου. Να είναι ο λόγος σας το ναι, ναι και το όχι, όχι. Το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστί. Το περισσότερο από αυτό είναι από το πονηρό, από το κακό. Άνθρωπε, λέγει, το ναι συλλογίζεται ο νου σου. Το ναι να λέει και το στόμα σου. Το όχι συλλογίζεται ο νου σου. Το όχι να λέει και το στόμα σου. Το δε περισσόν του ναι και του ου, το περισσότερο, δηλαδή οι αμφιλογίες, οι αμφισημίες. Αμφισημία θα πει μία λέξη που έχει διπλές σημασίες και μπερδεύει. Τα διφορούμενα λόγια,
η επιτετιδευμένη σκοτεινή απόκριση, θολά πράγματα, όλα αυτά είναι από τον πονηρό. Εάν άλλο το χάζεσε και άλλο λέγεις, εάν ο λόγος σου λέγει ναι και το έργο σου ου, όχι, ή τα πράγματα λένε ναι και ο λόγος σου λέει ου, όχι, όλα αυτά είναι γεννήματα της πονηρίας. Είναι εφευρήματα του διαβόλου. Είναι η υπόκριση, όπως μας βεβαιώνει και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, που επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια και λέει «Ή το δε ημών το ναι, ναι και το ου, ου, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε», για να μην πέσετε στο μάρτυμα της υποκρισίας. Όταν άλλο συλλογίζεσαι και άλλο λέγεις, άλλο μελετάς και άλλο υπόσχεσαι, άλλο λέγεις και άλλο πράττεις, τότε πίπτεις στο αμάρτημα της υποκρίσεως. Δηλαδή γίνεσαι ψεύστης, απατεώνας και επιβλαβής και δόλιος. Σήμερα αυτό θεωρείται αρετή, μεγάλη ικανότητα. Να μπορείς να ξεφεύγεις, να ελύσεσαι, να κάνεις σωστή πολιτική. Εάν στρέψεις τα όματα στα έργα του υποκριτού, βλέπεις αυτόν να κάνει ελεημοσύνη, προσευχόμενο, να είναι προσευχόμενος, να νηστεύει, να ελέγχει και τα παραμικρά σφάλματα των άλλων, να είναι ζηλωτής του νόμου, να διδάσκει αρετή και αγιοσύνη. Βλέπεις, λέγω, και ομιλία και σχήμα και βάδισμα του υποκριτού και όλα τα έργα του ντυμένα το μόρφωμα της αρετής και της αγιότητας. Έτσι, νομίζοντας ότι αυτός κάνει αυτά για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής του, τον ευλαβήσε ως ενάρετο και άγιο άνθρωπο. Αυτό ακριβώς κάνανε οι Φαρισαίοι. Και ο απλός κόσμος τους θεωρούσε περί πολλού, ότι είναι άγιοι. Αν εξετάσεις όμως ακριβώς τα περιστατικά που συνοδεύουν τις πράξεις αυτού του ανθρώπου, βλέπεις φανερά ότι αυτός κάνοντας αυτά δεν έχει άλλο σκοπό παρά πως να φανεί Άγιος μπροστά στους ανθρώπους και να δοξαστεί από αυτούς. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός μας «Πάντα τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήνε της ανθρώπης». Και έχει μείνει έκφραση και σήμερα το κάνει, λέει, προς το θεαθήνε. Είναι από το Ευαγγέλιο. Όλα τα έκαναν οι Φαρισαίοι για να φανούν στους ανθρώπους. Και αν αυτό μόνο, δηλαδή η φιλοδοξία, ήταν ο σκοπός του υποκριτού, θα έβλεπτε, μπορούσαμε να πούμε, μόνο τον εαυτό του. Αυτός όμως έχει και άλλο σκοπό. Κύριο και καθ' αυτό. Ποιον? Τη φιλοκέρδεια. Το να κερδίσει χρήματα. Να κερδίσει ύλη, υλικά πράγματα. Διαμέσου τέτοιων δολερών και απατηλών τρόπων της υποκρίσεως, εξαπατώντας ο υποκριτής τους ανθρώπους, κερδίζει την υπόλοιψη της αρετής και της αγιότητος. Ξεγελάει τους ανθρώπους ότι είναι ενάρετος. Και έτσι γίνεται κύριος της καρδιάς τους. Τότε ο λόγος του έχει ισχύ, έχει δύναμη. Τότε ο κόσμος τρέχει πίσω του. Τότε προσπορίζεται όχι μόνο τιμή και ευλάβεια και προσκύνηση, αλλά και χρήματα και κτήματα και όλα όσα επιθυμεί. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Χριστός μας, υποκριτές που κατεστίεται, λέει, τα σοικεία των χειρών. Έπαιρναν από τις χείρες τα σπίτια, έτσι, με τέτοιους τρόπους. Έπειθαν ότι είναι μεγάλοι άγιοι, ο κόσμος τους εμπιστευόταν και προσπόριζαν χρήματα και κτήματα. Βλέπουμε αυτά πάλε μεν τελεσθέντα υπό των διδασκάλων της ανομίας και της αιρέσεως και της ασεβίας. Είναι η γλώσσα του παλιά, αλλά ωραία. Δηλαδή λέει ο Νικηφόρος, ο μοναχός. Και παλιά γινόταν αυτό. Από τους διδασκάλους της ανομίας και των αιρέσεων. Έπειθαν το λαό ότι είναι αγίοι και μέσα σε μία θολωμένη ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν με τα λόγια τους, τους παραπλανούσαν. Και προσέξτε, αυτό γίνεται πάντα. Και σήμερα
οι αιρετικοί, οι οικουμενιστές, οι μεταπατηρικοί λεγόμενοι που βρίζουν τους Άγιους Πατέρες, έχουν ένα τέτοιο λόγο θολωμένο. Και μέσα στη θολούρα πετάνε το δηλητήριο. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και πολλά, αλλά σου λέει για να μην καταλαβαίνουμε θα είναι και σοφή αυτή. Έτσι και παλιότερα και σήμερα και οι λεγόμενοι γκουρού παραπλανούν κόσμο πολύ και κερδίζουν και πάρα πολλά χρήματα. Λέγανε για κάποιον γκουρού που είχε δεν ξέρω πόσες Rolls Royce, ολόκληρο στόλο, με τα χρήματα που μάζευε από τους αφελείς οι οποίοι τον είχαν θεοποιήσει. Με το υποκριτικό ψεύδος, μιμηθέντες και σχηματιστέντες κατά τα αληθινά και άγια πράγματα, εκήρυξαν τον εαυτό τους προφήτη και απεσταλμένο από τον Θεό. Υποκρίθηκαν ότι μιλούν με αγγέλους. Έπλασαν οπτασίες και θαύματα, κατασκεύασαν νόμους, τάχα υπό Θεού δοθέντας εις αυτούς. Εδώ υπονοεί, αλλά δεν μπορεί να το πει ξεκάθαρα, τους μουσουλμάνους, το Ισλάμ. Ο Μωάμεθ παρουσιάστηκε ως προφήτης και είπε τα ψέματα όλα αυτά που είπε και ότι πήρε και το κοράνιο από τον ουρανό. Όλα αυτά είναι κατασκευές, υποκρισίες για να κερδίσει τον κόσμο. Γι' αυτό λέει, νοείται βέβαια οι ακούοντες που αφορά ο λόγος. Ο Νικηφόρος Θεοτόκης έζησε από το 1731 έως το 1800, για να καταλάβετε. Αυτά τα λόγια λέγονται δηλαδή δύο αιώνες και κάτι πριν. Αλλά θα δείτε ότι έχουν μια εξαιρετική επικαιρότητα, γιατί τα πράγματα επαναλαμβάνονται και σήμερα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε αυτά που είπε προηγουμένως να ενεργούνται από κάποιους υποκριτές οι οποίοι παραπλανώντας με την υπόκριση τους απλουστέρους τους αρπάζουν τις οικίες τους. Ακούμε δε τα ίδια αυτά κηρυττώμενα κατά των υποκριτών από τον Σωτήρα μας, ο οποίος ταλανίζοντάς τους τι τους είπε: «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κατεστίεται τα οικία των χειρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι. Δια τούτο λείψεστε περισσότερον κρίμα». Προς τούτο βλέπουμε ότι το θεομίσει το πράγμα και όνομα της υπόκρισης μετέβαλε η πονηρία των ανθρώπων σε πράγμα περισπούδαστο και του έδωσε και ένα όνομα καλό. Ποιος σήμερα, λέει ο πατήρ Νικηφόρος, δεν θέλει να σπουδάσει την πολιτική? Σήμερα έχει λίγο απαξιωθεί η πολιτική, αλλά πάλι βλέπετε ο λαός τρέχει από πίσω. Έχει γίνει επιστήμη η πολιτική. Και τι είναι ουσιαστικά η πολιτική? Μια υποκρισία. Ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει να λογίζονται, να σκέφτονται και να τον ονομάζουν οι άλλοι άνθρωπο πολιτικό, ότι έχει δηλαδή ικανότητες πολιτικές. Μπορεί να ελίσσεται. Σχεδόν κανένας. Την πολιτική όλοι σχεδόν την λογαριάζουν, τη θεωρούν ως τέχνη αναγκαία και επιστήμη ωφελημότατη. Λένε ας πούμε για τους Τούρκους ότι έχουν πολύ καλούς πολιτικούς. Και ξέρετε πώς εργάζονται οι πολιτικοί τους. Δίνοντας διαμάτια και χρυσάφια. Δωροδοκούν δηλαδή για να περάσει αυτό που θέλουν στους μεγάλους της γης. Η πολιτική πολιτεύεται στις βασιλικές αυλές. Σήμερα θα λέμε στα κυβερνία και στις βουλές. Πολιτεύεται στα δικαστήρια. Περπατεί στην αγορά, εισέρχεται αλίμονο και μέσα στην εκκλησία. Και αυτό είναι που μας αφορά περισσότερο ίσως. Αυτή επαινείται και θαυμάζεται και θεωρείται μεγάλη προκοπή και μεγάλο έργο. Κι όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπόκρισης η πολιτική. Και ο πολιτικός τίποτα άλλο παρά υποκριτής. Και τα μεν πράγματα είναι τα ίδια, τα ονόματα είναι διαφορετικά. Γιατί τι άλλο είναι ο πολιτικός παρά εκείνος ο οποίος έχει άλλο στο στόμα και άλλο στην καρδιά. Έρχεσαι σε καιρό ανάγκη στον πολιτικό, παρακαλώντας τον και λέγοντας: «Ευγενέστατε Κύριέ μου, επιστάτησόν με, πρόσεξέ με, βοήθησέ με, διαγάπην Θεού, στην ανάγκη μου, βοήθησέ με, παρακαλώ σε αυτό μου τον κίνδυνο». Ναι, αποκρίνεται εκείνος, με τα χαράς. Και λόγια γλυκά
και υποσχέσεις μεγάλας. Και εσύ αναχωρείς ήσυχος και αναπάβεσαι αμερίμνος, χωρίς φροντίδα, ελπίζοντας ότι αυτός κατά τα λόγια και τις υποσχέσεις του φροντίζει για την καλή έκβαση της υπόθεσής σου. Και αυτός μεν ουδε μία ούτε την παραμικρή φροντίδα δεν αναλαμβάνει γι' αυτά. Και η υπόθεσή σου χειροτερεύει και εσύ τριγάς τους καρπούς της βλάβης. Εάν όταν ήλθες παρακαλώντας τον, σου έλεγε την αλήθεια, δηλαδή το «δεν θέλω» ή «δεν μπορώ να εκπληρώσω το ζήτημά σου», εσύ τότε θα φρόντιζες και θα έτρεχες αλλού και θα μετήρχεσαι ο κάθε τρόπο και τουλάχιστον αν δεν ξέφευγες όλη τη δυσκολία, ένα μέρος της ζημιάς θα το ξέφευγες. Επειδή όμως αυτός με τις πολιτικές του, με τα λόγια του, τα πολιτικά, σε αποκοίμησε και κατά κάποιο τρόπο σου έδεσε τα χέρια, έπαθες τόσο μεγάλη βλάβη. Αυτό λοιπόν διδάσκει η πολιτική τέχνη. Το ναι στο στόμα και το όχι στην καρδιά ή το ανάποδο. Αυτό κάνει ο πολιτικός άνθρωπος, το ναι δια του λόγου, το ου δια του έργου ή το αντίθετο. Τι είναι αυτό αν δεν είναι υπόκρισης, γυμνή και ψεύδος και απάτη και βλάβη του πλησίον. Αυτό δεν είναι μόνο για τους πολιτικούς έτσι που ξέρουμε και τους βλέπουμε στην τηλεόραση, αλλά ευρύτερα να το πάρουμε. Λέει μια επιχείρηση, έχω την πολιτική μου. Ο σύζυγος, ξέρω εγώ για τη σύζυγο, έχω την πολιτική μου. Η σύζυγος για το σύζυγο. Η πολιτική είναι μια μεγάλη υπόκριση. Είναι αμάρτημα. Άλλα να λες και άλλα να έχεις στο νου σου. Συναντάς τον πολιτικό άνθρωπο, ο οποίος είναι κρυφός εχθρός σου. Αυτός έχει το μέλι στο στόμα και το φαρμάκι στην καρδιά. Σε χαιρετίζει ευθύς ως αγαπημένος. Λες και βλέπει τον πιο αγαπημένο του φίλο. Σε γλυκοφιλεί. Σου λέει λόγια ωραία, απαλά υπέρ το λάδι, υπέρ το έλαιον, όπως το λέει στον 54ο στο ψαλτήρι. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλαιον. Τα λόγια του είναι ακόμα πιο απαλά και από το λάδι. Αλλά αυτά τα λόγια ουσιαστικά είναι μαχαιρίδια που σε πληγώνουν. Ιδέ εισι βολίδες. Τα λόγια αυτά ουσιαστικά είναι μαχαιριές. Γιατί αν πλανηθείς και θεωρήσεις ότι αυτός είναι φίλος σου και τον εμπιστευθείς και του πεις το μυστικό σου και την υπόθεσή σου, εκείνος τότε σε εξαφανίζει. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που σήμερα καλούμε πολιτική και στην ουσία τέχνη διαβολική. Είναι δόλος και υποκρισία όταν και προσπαθεί με κάθε τρόπο υποκριτικό να παραπλανήσει τον πλησίον. Είναι τέχνη διαβολική γιατί ο πρώτος που τη βρήκε, την υποκρισία, προσέξτε, δεν είναι άνθρωπος, είναι ο διάβολος, ο οποίος ντύθηκε το σχήμα του όφεως, του φιδιού, όπως οι πολιτικοί ντύνονται το σχήμα του προστάτου και φίλου. Στο πανεπιστήμιο τους λέγαμε φοιτητοπατέρες. Το παίζουν πατέρες, αλλά δεν είναι. Και αυτός πρώτος, αντί του ναι, θανάτου αποθανίστε, όπως είπε ο Θεός, είπε το ου. Τι σας είπε ο Θεός, ότι θα πεθάνετε αν θα φάτε από αυτό το δέντρο? Ου, όχι. Ου θανάτου αποθανίστε, δεν θα πεθάνετε. Μην ακούτε τι σας λέει ο Θεός. Αυτός πρώτος εψεύστη ο διάβολος και εξαπάτησε και έβλαψε το ανθρώπινο γένος, καθώς και η σήμερον πολιτική, λέγοντας αντί του ναι το ου και αντί του ου το ναι. Ψεύδονται και εξαπατούν και βλάπτουν και καθέκαστον αναμέρους και κοινώς πόλεις και χώρας και λαούς. Επαναλαμβάνω, μην το πάρουμε μόνο μέρος, να το βάλουμε και σε εμάς. Γιατί ο καθένας μας δυστυχώς έχει επηρεαστεί από αυτή την υποκρισία, γι' αυτό και το καημένο το παιδί που διαβάσαμε την επιστολή του προηγουμένως, έλεγε ότι ζω σε έναν κόσμο που άλλο
ζει μέσα του και άλλο δείχνει. Φοράει μια μάσκα ευτυχίας και μέσα του φυσικά έχει και αυτός ένα απέραντο κενό, όπως είχε και το ίδιο το παιδί και το ομολογούσε. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν την ειλικρίνεια να φανερώσουν το κενό τους. Και καταστρέφονται και οι ίδιοι και καταστρέφουν και τους γύρω τους. Γιατί αυτό το μοντέλο του καθώς πρέπει, το περνάνε και στους άλλους σχεδόν με τη βία. Και αν δεν το έχεις και εσύ υιοθετήσει το μοντέλο, είσαι κοινωνικά προσάρμοστος, πρέπει να πας σε ψυχίατρο. Ή άμα αρχίσεις να πηγαίνεις στην εκκλησία όπου λίγο αρχίζεις να βρίσκεις παρηγοριά, θα σου πούνε μήπως κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό σου, μήπως τρελάθηκες. Αυτή την τέχνη δίδαξε πρώτος ο Παμπώνυρος, εχθρός του ανθρώπου. Η διαβολική υπόκριση έσβησε την αρετή, που είναι τόσο αναγκαία για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά και για την σύσταση του κοσμικού πολιτεύματος. Έσβησε την αγάπη και άναψε την υποψία και την αμφιβολία, από τα οποία βλάστησαν στον κόσμο όλα τα κακά. Ξέρετε τι είπε κάποιος? Ούτε τη γυναίκα μου, λέει, δεν εμπιστεύομαι. Ακούτε ομολογία, ε? Ε, τι ζωή κάνεις μετά, άμα αμφιβάλλεις για τη γυναίκα σου ή η γυναίκα για τον άντρα? Ποιο να εμπιστευτείς μετά? Αυτό το κακό έχει κάνει υποκρισία. Να μην εμπιστεύεται κανένας κανέναν. Και όλοι να υποψιάζονται ο ένας τον άλλον. Μήπως πίσω από το χαμόγελο και την καλημέρα κρύβεται κάτι κακό. Ο δεσπότης, ο Κύριος, διστάζει για την εμπιστοσύνη του δούλου του. Ο δούλος για την προστασία την οποία υπόσχεται σε αυτόν ο δεσπότης του. Οι φίλοι αμφιβάλλουν για την φαινομενική φιλία των φίλων. Ο αδερφός δεν εμπιστεύεται τον αδερφό. Ο πατέρας υποπτεύεται το γιο και ο γιος τον πατέρα. Ο άνδρας φοβάται για την τιμή την οποία υπόσχεται η γυναίκα του σε αυτόν. Η γυνή αμφιβάλλει για τη σοφροσύνη του άνδρα της. Και όπου κυριεύει η υποψία και η αμφιβολία και ο φόβος, από εκεί φυσικά φεύγει η αγάπη. Τι αγάπη να υπάρχει μετά? Στην οικογένεια, σε μια ομάδα, σε μια ενορία, σε ένα κοινωνικό σύνολο. Έχει καταστραφεί η αγάπη, αφού υπάρχει η αμφιβολία και η υποψία. Επειδή υπάρχει η υποκρισία. Και δυστυχώς, σας το λέω αυτό, το άκουσα από δεσπότη. Και είπε, έχω φρίξει με την υποκρισία, συγχωρέστε με πατέρες, το είπε, των ιερέων. Για να μην λέμε μόνο του κόσμου, να πούμε και τα δικά μας, με συγχωρείτε. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το θέμα, αυτή η υποκρισία. Είναι, έχει μπει μέσα στο μεδούλι μας και μας έχει διαβρώσει. Και άλλο είμαστε και άλλο φαινόμαστε. Όπου κυριεύει η υποψία και αμφιβολία και ο φόβος, εκεί φυγαδεύεται η αγάπη. Επειδή το ναι δεν είναι ναι, αλλά όχι. Και το όχι δεν είναι όχι, αλλά ναι. Επειδή και η αποστόματος ομολογία και η έγγραφη και ένορκη ακόμα υπόσχεση, ούτε ομολογία είναι, ούτε υπόσχεση, αλλά σχηματισμοί και πλάσματα. Σου λέει, δεν σε πιστεύω, ορκίσου. Ορκίζεται. Και ορκίζεται ψέματα. Επειδή έχεις χρία φιλονικίας και μάχης και κριτηρίων για να αποδείξεις το ναι ναι και το όχι όχι. Πρέπει να γίνει ολόκληρη φασαρία για να καταλάβεις, και αν το καταλάβεις πάλι, ότι είναι όντως ναι το ναι και δεν είναι όχι. Επειδή υποπτευόμαστε ότι το ναι δεν είναι ναι και το όχι δεν είναι όχι, τότε πώς μπορεί να υπάρχει αγάπη μεταξύ μας? Πώς μπορεί να υπάρχει ομόνοια στη συζυγία? Πώς μπορεί να υπάρχει ειρήνη μεταξύ των συγγενών? Πώς μπορεί να υπάρχει αλήθεια στα δικαστήρια? Πρόσφατα το έμαθα, δεν το ήξερα. Έξω από τα δικαστήρια υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν να πληρωθούν και να πάνε να ψευδομαρτυρήσουν. Το ξέρετε αυτό? Υπάρχουν και αυτοί. Επάγγελμα. Έχεις έτοιμο ψευδομάρτυρα αν θέλεις. Τραγικό. Αλλά δείχνει πόσο βασιλεύει η υποκρισία. Και όλος δεν το έχει σε τίποτα, να βάλει και το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει ψέματα.
Ποια ένωση μπορεί να υπάρχει στους ανθρώπους? Πού υπάρχει η μία καρδιά? Πού υπάρχει η μία ψυχή και γνώμη? Πού υπάρχει η σωτηρία του κόσμου και της ψυχής? Ο ένας υποπτεύεται τον άλλον. Ο ένας παραπλανάει τον άλλον. Και καθένας σπουδάζει με την περισσότερη υποκρισία να εξαπατήσει τους άλλους. Ο πιο υποκριτής από τους υποκριτές προσπαθεί να κυριαρχήσει. Αλλά πώς θα ζήσουμε, λέτε, σε αυτόν τον κόσμο, εάν δεν χρησιμοποιήσουμε την πολιτική, ούτε θα μπορέσουμε να διοικήσουμε, ούτε να κάνουμε εμπόριο, ούτε να πετύχουμε στο σπίτι μας, ούτε κανένα άλλο έργο πάει καλά, άμα δεν χρησιμοποιήσει την υποκρισία. Εσείς που τα λέτε αυτά, νομίζετε ότι ο φιλανθρωπότατος Θεός γι' αυτό ενομοθέτησε και είπε «Έστω ο λόγος ημών ναι ναι ου ου» τα ενομοθέτησε αυτό για να μας βλάψει και να μας κάνει δυστυχείς και άθλιους? Τέτοιος είναι ο Θεός. Γιατί όταν λες εσύ ότι δεν γίνεται να ζήσεις αν δεν είσαι υποκριτής, τι κάνεις? Λες ότι ο Θεός είναι κακός. Γιατί μας έδωσε ακριβώς την αντίθετη εντολή. Να λες αυτό που έχεις και στην καρδιά σου. Έτσι βλασφημείς τον Θεό. Όταν λες ότι αν τηρήσω το λόγο του Θεού θα αποτύχω. Έτσι δεν είναι? Λες ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει. Αλίμονο της παραλογίας και της βλασφημίας. Φεφ. Μεγάλη αληθινά η σκοτωμήνη του ανθρώπου. Ο σκοτισμός του ανθρώπου. Να λέει τις εντολές του ζωοδότου ότι είναι καταστροφικές. Και ακούς και σήμερα ανθρώπους να σου λένε δεν γίνεται σήμερα το Ευαγγέλιο, δεν μπορείς να ζήσεις με το Ευαγγέλιο, δεν πας μπροστά με το Ευαγγέλιο. Δεν πας μπροστά, πας ψηλά, πας στο Θεό με το Ευαγγέλιο. Και με το Σταυρό πας μπροστά, πας στον Θεό. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί η ζωή μας, αδερφοί μου, τελειώνει. Πολύ γρήγορα θα φύγουμε και θα βρεθούμε μπροστά στο κριτήριο. Και το κριτήριο θα έχει τους νόμους του Θεού ως άρθρα με τα οποία θα κριθούμε. Εσείς που τα λέτε αυτά, φυσικά ούτε στο Θεό πιστεύετε, ούτε ακόμα και στις αισθήσεις σας δεν πείθεστε. Εσείς που τα λέτε αυτά και βλέπετε και ακούτε και ψηλαφάτε, για να πω έτσι, ότι εκείνος ο άνθρωπος του οποίου το ναι είναι ναι και το όχι όχι, εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν λέει ψέματα, ούτε εξαπατά, ούτε δολιεύεται, ούτε βλάπτει των πλησίων, αλλά λαλεί πάντοτε την αλήθεια, μισεί την απάτη, φεύγει τον δόλο, ωφελεί όσο μπορεί τον καθένα και ιδιαιτέρως και όλη την κοινότητα, εκείνος ο άνθρωπος τον οποίο και τιμά και παινεί και ευλαβείται και εμπιστεύεται όλος ο κόσμος, εκείνο τον άνθρωπο, εκείνος ο άνθρωπος, ο τίμιος και σεβάσμιος και επενετός και αγαπημένος από όλο τον κόσμο, εκείνος και διοικεί αυτούς που είναι κάτω από αυτόν άριστα και προκόβει και κατευθύνει όλα τα έργα του στο αγαθό. Αυτόν τον άνθρωπο εσύ τον απαξιώνεις. Αλλά στην πράξη ακριβώς αυτό συμβαίνει. Εκείνοι που προοδεύουν είναι αυτοί που έχουν την ευλογία του Θεού τελικά. Οι υποκριτές και οι ψεύτες μέχρι ένα σημείο θα πάνε και μετά θα χαθούν όλα. Ο συγκέντρος, λέει, υπεριψώνεται ο ασεβής και μετά πέφτει, συντρίβεται. Ενώ ο ταπεινός που φοβάται τον λόγο του Θεού και τηρεί τα προστάματα του Θεού ευδοκιμεί. Τι είναι λοιπόν η υποκρισία? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η υποκρισία είναι άλλο να έχεις στο μυαλό σου και άλλο να κάνεις. Καταπληκτικός ορισμός. Απλά πράγματα. Αυτό είναι η υποκρισία. Άλλο έχεις στο μυαλό σου και άλλα κάνεις. Η υποκρισία επίσης, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι κλοπή υπόλοιψης. Κλέβεις υπόλοιψη από τους άλλους που δεν σου ανήκει. Δεν είσαι τόσο καλός όσο φαίνεσαι. Είναι κακία με το σχήμα αρετής.
ώστε αν η αλήθεια είναι κάτι το θείον, αυτός που δεν την έχει και άλλος είναι, ενώ άλλος δείχνει ότι είναι, είναι υποκριτής και προφανώς εχθρός του Θεού. Γιατί αντιστρατεύεται στην αλήθεια. Ουσιαστικά αντιστρατεύεται στο Χριστό. Γιατί η αλήθεια δεν είναι πράγμα, ούτε ιδέα. Είναι ένα πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν δεν λες την αλήθεια, αντιστρατεύεσαι στην αλήθεια με κεφαλαίο στο Χριστό. Γίνεσαι εχθρός του Θεού. Βλέπετε πόσο βαρύ πράγμα είναι το ψέμα και η υποκρισία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για τους υποκριτές. Από την ευλάβεια περιμένεις τη δόξα. Αν πράγματι είσαι ευλαβής και δεν σκέπτεσαι πονηρά από μέσα σου, να χαίρεσαι όχι γιατί φαίνεσαι ευλαβής, αλλά γιατί είσαι. Αν πράγματι δεν επιθυμείς τη δόξα των πολλών, φρόντισε να καταλάβεις πως δεν θα μας κρίνουν αυτοί κατά την ημέρα της κρίσεως, αλλά αυτός με κεφαλαίο, ο οποίος με ακρίβεια γνωρίζει αυτά που τώρα δεν φαίνονται. Μπορεί τους ανθρώπους να τους ξεγελάσεις με την υποκρισία σου. Το Θεό δεν μπορεί να τον ξεγελάσει ποτέ. Και ο Θεός θα είναι ο κριτής, όχι οι άνθρωποι. Αν συνειδητοποιείς τα αμαρτήματά σου, αλλά παρουσιάζεις τους άλλους καθαρός, όχι μόνο δεν πρέπει να χαίρεσαι, αλλά να πονάς και να στενάζεις πικρά, σκεπτόμενος συνεχώς την ημέρα στην οποία όλα θα αποκαλυφθούν. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες δεν ήθελαν τις τιμές. Ο κόσμος τους τιμούσε. Ήταν Άγιοι, προσπαθούσαν. Αλλά δεν ήθελαν την τιμή γιατί είχαν ταπεινό φρόνημα. Και ήξεραν πολύ καλά τον εαυτό τους. Ότι αν φύγει η χάρη του Θεού, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα με δείτε εμένα που με θεωρείτε Άγιο να τρέχω στα καταγόγια. Η χάρη του Θεού μας φυλάει. Βεβαίως και ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει. Δεν αφινόμαστε μαγικά στη χάρη. Αλλά δεν είναι δικό μας το κατόρθωμα. Δικά μας είναι μόνο τα αμαρτήματα. Απολαμβάνεις τιμή, λέει ο Ρωσόστομος, να την αποκρούεις. Μην τη δέχεσαι την τιμή. Γνωρίζοντας ότι αυτή η τιμή σε καθιστά οφειλέτη. Και να χαίρεσαι γι' αυτό, το ότι δεν δέχεσαι την τιμή. Σήμερα οι άνθρωποι τους λες κάτι κολακευτικό, υπάρχουν κόλακες πολλοί, και λένε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Το δέχονται. Αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Γιατί η τιμή ανήκει μόνο στον Χριστό. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Πάσα. Αφού λέει πάσα, όλη η δόξα ανήκει στον Θεό. Ποιος εσύ που θα κλέψει τη δόξα του Θεού. Λέει και ο Μέγας Βασίλειος για τον υποκριτή. Ο υποκριτής κρατάει το μίσος στο βάθος της καρδιά του, επιδεικνύοντας επιφανειακή αγάπη, κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται με τους υφάλους, οι οποίοι καλύπτονται με λίγο νερό, αλλά γίνονται απρόοπτο δυστύχημα για αυτούς που δεν φυλάγονται. Ξέρετε, ο ύφαλος είναι βράχος μέσα στη θάλασσα που φαίνεται πολύ λίγο. Η υποκρισία είναι καρπός του φθόνου και από αυτήν προκύπτουν όλα τα κακά. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, θέλει να καλείται Άγιος και να προσκυνάται από όλους ως ευλαβής ο υποκριτής. Βλέπεις την εξωτερική του παρουσία και νομίζεις ότι κάνει τα πάντα κατά Θεόν. Αλλά η καρδιά του είναι γεμάτη ζήλια, δόλο και κάθε είδους κακό. Και ο Άγιος Νίλος, χρησιμοποιεί ο υποκριτής την κατσουφιά σαν παραπέτασμα που μπορεί να κρύβει την ενυπάρχουσα θρασίτητα. Ενώ είναι θρασής μέσα του, αλαζόνας, υπερήφανος, αδίστακτος, εμφανίζεται με σχήμα ταπεινό. Αφανίζεται τα πρόσωπά σας, λέει ο Χριστός μας στους Φαρισαίους, για να δείξετε στον κόσμο ότι νηστεύετε και δεν μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας από την νηστεία, τάχατες. Αλλά μέσα σας είστε γεμάτοι βρωμιά. Και τα ιέσχη της ψυχής του, ο υποκριτής, τα επικαλύπτει με ξένα ενθύματα. Και ο Ιώβ λέει, διδάσκει με το στόμα και τιμά με τα χείλη, αλλά η καρδιά απέχει μακριά. Μάτια διδάσκει διδασκαλίες ωφέλιμες σε άλλους, τους ξεγελάει όλους με πρόσχημα σεμνότητας. Και άλλος σοφός λέγει, κατά μέν τη φωνή και το πρόσωπο θεωρείται αρνή. Το δε εσωτερικό του σε τίποτα δεν διαφέρει από τον δράκο.
Προβαντόσχημος λύκος, την έχουμε ακούσει την έκφραση. Ο υποκριτής είναι ο πιο άδικος από όλους τους ανθρώπους, γιατί το να νομίζει κανείς ότι είναι δίκαιος και να μην είναι, θεωρείται εσχάτη αδικία. Να πούμε και ένα περιστατικό λίγο να ξεκουραστούμε. Να δείτε ότι η υποκρισία είναι ένα θέατρο. Κάποιος μοναχός από τη Θηβαΐδα είχε λάβει από το Θεό το χάρισμα της διακονίας και της αγάπης και μάλιστα να μπορεί να δίνει στον καθένα που του ζητούσε βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες του. Κάποτε λοιπόν έδινε ελεημοσύνη σε μια κομοπολή με το χάρισμα που είχε, δηλαδή έβαζε στην τσέπη του και όσα έπιανε τα έδινε. Και ήταν ακριβώς όσα χρειαζόταν εκείνος που τον παρακαλούσε για βοήθεια. Τον πλησίασε λοιπόν, ζητώντας ελεημοσύνη, αυτόν τον χαρισματούχο, μια γυναίκα ντυμένη παλιόρουχα, ρακένδικη. Βλέποντάς την εκείνος να φοράει παλιά, έβαλε το χέρι του στο σακούλι να της δώσει πολλά. Όμως το χέρι του μαζεύτηκε και έβγαλε λίγα. Δεν τον άφησε το Άγιο Πνεύμα να δώσει πολλά. Έπειτα ήρθε μια άλλη καλοντυμένη και βλέποντας τον ντύσιμό της έβαλε το χέρι να της δώσει λίγα. Σου λέει αυτή έχει ωραία ρούχα, δεν θα έχει πολύ ανάγκη. Αλλά αυτό απλώθηκε και έβγαλε πολλά. Ρώτησε τότε και για τις δύο και έμαθε ότι η καλοντυμένη ήταν από πλούσια οικογένεια που φτώχινε και έβαλε τα ρούχα αυτά από υπόλοιψη. Σου λέει αυτά μου μείνανε, ας τα φορέσω. Ενώ η άλλη έβαλε παλιά για να πάρει. Ήταν υποκρίτρια. Είχε. Υποκριτής, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι εκείνος που υποδύεται ξένο πρόσωπο στο θέατρο. Ξέρετε ότι ο όρος υποκριτής στην αρχαία γλώσσα, την ελληνική, σημαίνει θεατρίνος. Ενώ είναι δούλος ο θεατρίνος, έτσι, και στα αρχαία χρόνια που υπήρχαν οι δούλοι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πολλές φορές υποδύεται το πρόσωπο του Κυρίου, γίνεται αφέντης. Και ενώ είναι κοινός πολίτης, υποδύεται το πρόσωπο του βασιλιά. Πώς? Αλλάζοντας μάσκες. Ξέρετε ότι στο αρχαίο θέατρο ένας ηθοποιός έπαιζε πολλούς ρόλους. Πώς? Απλώς αλλάζοντας προσωπία, μάσκες. Αυτό γίνεται και σήμερα. Οι άνθρωποι απλώς αλλάζουν μάσκες. Έτσι και η ζωή αυτή. Οι πιο πολλοί παίζουν θέατρο, σαν να παίζουν στη σκηνή της δικής του ζωής, έχοντας άλλα στην καρδιά και επιδεικνύοντας άλλα φανερά στους ανθρώπους. Η υποκρισία είναι ψέμα. Κοιτάξτε τι λέει ένας σπουδαίος πατέρας, ο Βάσ Δωρόθεος. Υπάρχουν, λέει, τρεις διαφορές ψεύδους, τρεις καταστάσεις ψεύδους. Υπάρχει αυτός που ψεύδεται κατά διάνοια, στο μυαλό του, λέει ψέματα, θα εξηγήσουμε. Υπάρχει αυτός που λέει ψέματα με τα λόγια. Και υπάρχει και αυτός που λέει ψέματα με όλη του τη ζωή. Ο πρώτος τρόπος είναι να ψεύδεται κανείς κατά διάνοια. Τι σημαίνει αυτό? Να έχει μέσα του υπόνοιες, υποψίες. Η γυναίκα για τον άντρα. Υποψίες. Ξέρετε τι βάσανο είναι αυτό? Είναι αμάρτημα αυτό. Είναι ψέμα. Αλλά το λες μέσα σου. Και λες, δεν λέω ψέματα. Λες ψέματα κατά διάνοια. Αυτός που έχει καχυποψίες, αν δει κάποιον να ομιλεί με έναν άλλο, υποπτεύεται πως μιλούν για αυτόν. Εκεί να δείτε βάσανο. Εάν διακόψουν την ομιλία, υποψιάζεται πως διέκοψαν για αυτόν. Ότι τάχα τις τον είδαν και μαζεύτηκαν. Η καχυποψία, που είναι μία μορφή ψεύδους, τον κάνει να μην λέγει τίποτε το αληθινό, αλλά να κατασκευάζει όλο υποθέσεις. Ολόκληρο συρφετός λογισμών, πλήθος λογισμών. Τα αποτελέσματα της περιπτώσεως αυτής είναι περιέργειες, κρυφακούσματα στην εαυτή, καταλαλιές, κατακρίσεις και φυσικά μαλώματα. Και φυσικά απουσία αγάπης. Δεν μπορεί να εισταθεί αγάπη και οικογένεια όταν υπάρχει αυτό το καταδιάνοια ψέμα.
Ο δεύτερος τρόπος είναι να ψευδόμαστε με τα λόγια. Ένας που είναι ψεύτης στα λόγια προσπαθεί να δικαιολογήσει τις αμαρτίες του, τα πάθη του ή προσπαθεί να επιτύχει του σκοπού του με ψέματα. Τροποποιεί τις εις βάρος του κατηγορίες με ψέματα. Λέγει ψέματα για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του. Ψεύδεται για να εντυπωσιάσει, να αποφύγει καταστάσεις, για να κερδίσει χρήματα και αγαθά. Αυτός που λέει ψέματα στα λόγια του φτάνει στο σημείο να μην το πιστεύουν οι άλλοι, έστω και αν λέγει την αλήθεια. Εμείς στο σχολείο, τέλος πάντων, το είχαμε μάθει αυτό το παραμύθι, έτσι με το βοσκό που κορόιδευε τους χωριανούς του και έλεγε «Ελάτε, βοηθήστε λύκος». Και όταν ήρθε πράγματι ο λύκος, δεν πήγε κανένας. Έτσι την παθαίνει ο ψεύτης. Είναι αναξιόπιστος. Ο τρίτος τρόπος είναι όταν ψεύδεται κάποιος με όλη τη ζωή. Άλλη είναι η πραγματική ζωή που κάνει και άλλη δείχνει ότι κάνει. Είναι άσωτος, αλλά εμφανίζεται εγκρατής. Είναι πλεονέκτης και εμφανίζεται ελεήμονας και μιλάει με θέρμη για την ελεημοσύνη. Είναι υπερήφανος και θαυμάζει την ταπεινοφροσύνη. Προβάλλει την αρετή ή για να σκεπάσει τον εαυτό του ή για να τον θαυμάζουν οι άλλοι. Ούτως ουκέστην απλούς άνθρωπος, αλλά διπλούς. Διπλός άνθρωπος. Και θα τολμούσαμε να πούμε και πολλαπλός. Διπλοπρόσωπος και πολλαπλοπρόσωπος. Η κατάσταση της υποκρισίας συνδέεται στενά με το ψεύδος και μάλιστα με την υποκρισία, και πολλές φορές υποκρισία και ψεύδος ουσιαστικά ταυτίζονται. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι επομένως η υποκρισία ένα θέατρο και ο υποκριτής ένας θεατρίνος. Είναι η επιτίδευση της αρετής και της ευσεβούς ζωής, η ανυπαραξία εσωτερικής ζωής και πραγματικής ευσέβειας, η οποία όμως εκδηλώνεται εξωτερικά ως υπάρχουσα, ενώ δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Είναι ένα θέατρο χειρίστης μορφής και οι υποκριτές ό,τι κάνουν το κάνουν, όπως λέει ο Κύριος, όπως φανώσει της ανθρώπης. Είναι προσποίηση της φιλίας και καλυμμένο μίσος σε σχήμα φιλίας. Θυμηθείτε τον Ιούδα. Έχθρα που εκδηλώνεται ως εύνοια, ενώ σε εχθρεύεται, σε μισή, φέρεται μπροστά σου σαν να είναι ο καλύτερος φίλος. Μου έλεγε κάποιος, είναι τόση υποκρισία στις μέρες μας, μπορεί κάποιος να σε σκοτώσει και μετά να έρθει στην κηδεία σου και να πει τον πιο δρακρύβρεχτο λόγο. Να βγάλει και λόγο για σένα και να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Τόση είναι η υποκρισία. Η υποκρισία είναι ο πλασματικός και όχι πραγματικός βίος της αρετής. Η προσποίηση της δικαιοσύνης, η απάτη που έχει τη μορφή αλήθειας. Ουσιαστικά είναι η αμαρτία που για να κυκλοφορήσει δίνεται ως αρετή. Όπως ο διάβολος παρουσιάζεται ως φιλάνθρωπος. Έτσι παρουσιάστηκε στην Εύα. Και της είπε, τι ακούς τον Θεό, έλα μαζί μου. Τι για υπακοές μου λες τώρα και να περιμένεις. Εδώ και τώρα θα φας αυτό που είπε ο Θεός να μην φας, γιατί ο Θεός είναι ψεύτης. Βλέπετε, αυτό που είναι ο ίδιος το λέει στον άλλον, το λέει για τον Θεό. Αν φάτε θα γίνετε σαν και αυτόν, γι' αυτό σας είπε ο Θεός να μην φάτε. Βλέπετε ψέμα, βλέπετε συκοφαντία, βλέπετε υποκρισία. Ενώ ο ίδιος είναι κακός, λέει τον καλό Θεό κακό. Αυτό γίνεται και στις μέρες μας. Σήμερα πόσοι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν καν το όνομα Χριστός. Μην το λες αυτό, ό,τι άλλο θες πες. Χριστός μη λες. Και κάτι ακόμα, η υποκρισία είναι το κύριο χαρακτηριστικό ή έστω να το πούμε πιο ήπια, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κοσμικής ζωής.
Θα διαβάσουμε πάλι ένα γράμμα, το οποίο γράφτηκε περίπου 200 χρόνια πριν, στον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, από ένα νέο. Κοιτάξτε τι γράφει αυτός ο άνθρωπος, για την εποχή του φυσικά, πριν 200 χρόνια. «Παρατηρώ στον περίγυρό μου το πώς καταναγκάζουν και καταπιέζουν ο ένας τον άλλο. Κανένας δεν έχει τη δική του βούληση. Κανένας δεν είναι ελεύθερος. Δεν τολμάς να ντυθείς όπως θα ήθελες, να φερθείς όπως θα ήθελες, να πεις ό,τι θα ήθελες». Σήμερα τολμούν τα παιδιά να ντυθούν διαφορετικά. Μια κοπέλα που δεν φοράει παντελόνια θα την κοροϊδεύουν στο σχολείο. Και υποκρίνεται και αυτή ότι είναι μοντέρνα, ενώ στο βάθος μπορεί να θέλει να είναι με τον Χριστό. Αλλά ντρέπεται. Υπάρχει τέτοια εξωτερική πίεση. Εδώ όμως είναι ο ρόλος μας. Εδώ είναι που θα δώσουμε εξετάσεις και θα αποδείξουμε ότι θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, ό,τι και αν κοστίσει. Και ας είσαι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσει ο χριστιανός. Αλλού δεν πρέπει να ξεχωρίζεις. Όταν έχεις αρετή και ξεχωρίζεις, να ξεχωρίζεις. Τότε δεν σκανδαλίζεις. Όχι, δεν σκανδαλίζεις τότε. Πότε σκανδαλίζεις? Όταν γίνεσαι ένα με τον κόσμο, με τη μάζα, με τη μόδα, με αυτό που επικρατεί, το οποίο είναι αμαρτία. Τότε και να πηγαίνει στην εκκλησία θα πούνε να ένας υποκριτής. Πάει και στην εκκλησία και είναι σαν και εμάς. Γιατί να πάω στην εκκλησία? Τα νέα παιδιά αυτό λένε. Βλέπω και σένα μπαμπά και μαμά, δεν φάγαμε ποτέ γλυκό ψωμί. Τσακώνεστε όλη μέρα. Γιατί να πάω? Εσείς που πηγαίνετε τόσα χρόνια και εξομολογήσετε και κοινωνάτε, αλλάξατε? Όχι. Σαν τους άλλους είστε. Ίσως λίγο πιο βελτιωμένη έκδοση. Δεν τολμάς να ξεχωρίσεις από τους υπόλοιπους. Ό,τι κάνουν, λέει αυτός ο νέος τον Άγιο Θεοφάνη, επιβάλλεται από έναν άγραφο νόμο. Ένα νόμο στον οποίο όλοι υποτάσσονται. Ένα νόμο ωστόσο που κανένας δεν ξέρει το πώς καθιερώθηκε, μα ούτε και το πώς να τον αποφύγει. Με αυτόν τον τρόπο αλληλοβασανίζονται. Ενά ποια είναι η ελευθερία μας. Εξωτερικά όλοι φαινόμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Ελεύθεροι ενώ είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα. Γιατί βλέπετε κυριαρχεί το πάθος. Ποιο είναι το πάθος το κυρίαρχο? Η καινοδοξία, η ανθρωπαρέσκεια που σε οδηγεί στην υπόκριση, στην υποκρισία. Με αφορμή αυτή την παρατήρηση, λέει αυτός ο νέος, άρχισα να εξετάζω συστηματικά αν οι άνθρωποι κάνουν με την καρδιά τους όλα όσα κάνουν. Και το αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, αλλά τίποτα δεν είδα να γίνεται με ειλικρινή καρδιότητα και αυθόρμητη διάθεση. Απλώς όλοι είναι προγραμματισμένοι και ακολουθούν τη μόδα. Κενές αυρότητες, πρόθυμες τάχα εξυπηρετήσεις, εκφράσεις αλληλοθαυμασμού και αλληλοεκτιμήσεως, μα όλα συμβατικά και επιφανειακά. Τι είναι αυτή η ευγένεια της Ευρώπης? Δεν είναι μια μεγάλη υποκρισία, το savoir vivre? Σας παρακαλώ, σας ευχαριστώ πολύ και τίποτα άλλο. Μια καρδιά ψυχρή και πολλές φορές ύπουλη. Πίσω από τη βιτρίνα, κάποτε από την εξωτερική εμφάνιση και συμπεριφορά, την τόσο λεπτή και ευγενική, κρύβεται ένα εντελώς διαφορετικό πνεύμα. Ένα πνεύμα που αν ερχόταν ποτέ στο φως, θα διαπιστώναμε ότι στην πραγματικότητα όχι μόνο λεπτό δεν είναι, μα ούτε καν υποφερτό. Τελικά τι αποδεικνύεται? Ότι οι κοσμικές συγκεντρώσεις μας δεν είναι παρά συναθρήσεις ηθοποιών που υποκρίνονται. Τι κωμωδία! Τη μεγαλύτερη έκπληξη όμως μου την προξενεί η γενική ψυχρότητα που βλέπω γύρω μου. Και σήμερα έχει αυξηθεί πολύ αυτή η ψυχρότητα. Γι' αυτό και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι μοναχικοί άνθρωποι. Και αυτό δεν είναι καθόλου υγιές. Γιατί ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του ποτέ. Σωζόμαστε όλοι ως σώμα Χριστού, ως Εκκλησία. Γι' αυτό και πολύ καλά κάνετε και συγκεντρώνεστε και ακούτε Λόγο Θεού. Γιατί όπου υπάρχει ο ιερέας και υπάρχει το ποίμνιο, υπάρχει το σώμα του Χριστού και ο Χριστός. Υπάρχει η Εκκλησία, φανερώνεται η Εκκλησία. Και μέσα σε αυτή τη συνάθρηση, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, περνάει η χάρις του Θεού και θεραπεύεται η ψυχή μας.
Δεν είναι μόνο η Θεία Κοινωνία και εξομολόγηση, είναι και ο Λόγος του Θεού και η συνάθρηση, η σύναξη επί το αυτό. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν συνέχεια μαζί με τους Αποστόλους και ακούγανε κήρυγμα με τις ώρες. Πώς μπορούν να δείχνουν όλοι ότι είναι φίλοι μεταξύ τους, έτοιμοι να προσφέρουν στους άλλους ακόμα και το πουκάμισό τους, βαθύτερα όμως να έχουν τόση ψυχρότητα? Και κοιτάξτε τι του απαντάει ο Άγιος Θεοφάνης, ο έγκλειστος. Οι διαπιστώσεις σου είναι απόλυτα σωστές. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω στα όσα γράφεις. Επειδή συμπληρώθηκε η ώρα νομίζω, δεν θα πω περισσότερα. Απλώς ας κρατήσουμε ένα δίδαγμα. Ας πολεμήσουμε την υποκρισία όπου και αν τη βρίσκουμε. Στον εαυτό μας. Εμείς οι ίδιοι να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Πού υποκρινόμαστε, πού λέμε ψέματα. Και είπαμε, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και κατά διάνοια και με τη ζωή μας. Άλλο είμαστε και άλλο φαινόμαστε. Για να αρχίζει η θεραπεία και του εαυτού μας και του κόσμου ολού με τη χάρη του Θεού. Βλέπετε σήμερα, να πω αυτό και να κλείσω και μετά αν θέλετε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, κάποια συζήτηση. Μας περνάνε πολλά μηνύματα, ξέρετε πώς, μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης τα λένε, συσκότησης μπορούμε να τα πούμε κλπ. Κλπ. Περνάνε την προπαγάνδα τους. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλα τα μέσα σήμερα είναι υπέρ των ομοφυλοφίλων, τα μεγάλα κανάλια. Μα καλά, δεν υπάρχει και ένας να διαφωνήσει. Και αυτό έχει περάσει σιγά σιγά στο λαό ως κάτι το οποίο επικρατεί σε όλους, ενώ δεν επικρατεί. Είναι μια ασήμαντη μειοψηφία. Αυτοί οι ταλαίπωροι άνθρωποι δεν έχουμε τίποτα με αυτούς, τους αγαπάμε. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ομοιοποίηση της αμαρτίας και να τους χειροκροτήσουμε για την αμαρτία αυτή που κάνουν. Να τους δεχτούμε ως εικόνες Θεού, τους δεχόμαστε, τραυματισμένες εικόνες, όπως είμαστε όλοι. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε την αμαρτία και να πούμε μπράβο, καλά κάνετε. Αυτό θέλουν αυτοί. Και αυτό είναι ο έσκατος βαθμός κακίας. Να αμαρτάνεις δημόσια και να θέλεις και το χειροκρότημα των άλλων. Αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά μας το περνάνε. Και ήδη το έχουν περάσει στην Αμερική. Στην Αμερική είσαι political correct, έτσι το λένε. Είσαι σωστός, βλέπετε, political. Πολιτική πάλι. Υποκρισία. Όταν δεν αντιδράς σε αυτό το θέμα, κατά κύριο λόγο. Δεν μιλάς τίποτα για τους ομοφυλόφιλους. Είναι και αυτοί normal, απλώς είναι διαφορετικοί. Αύριο θα μας πούνε ότι και οι κτηνοβάτες, συγγνώμη για τη λέξη, και οι παιδόφιλοι, μια διαφορετικότητα είναι και αυτή. Θα το χάψουμε και αυτό, θα δείτε. Γιατί μπαίνουμε και εμείς μέσα σε αυτή την υποκρισία. Και υποκρινόμαστε ότι τα δεχόμαστε. Και όταν υποκρίνεις ότι το δέχεσαι, θα επικρατήσει αυτό. Εκεί ποντάρει ο διάβολος. Και μετά θα φτιάξει και νόμους. Και έφτιαξε το κράτος. Και τους ψηφίσαμε. Και κανένας δεν έκλεισε κανένα δρόμο. Όταν όμως απειλήθηκε η τσέπη μας, κλείσαμε τους δρόμους. Δεν λέω να μην τους κλείσουμε, να τους κλείσουμε και γι' αυτό. Αλλά το άλλο, ούτε καν το πυραμίδισε ότι ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Αύριο όμως, αν θα σου κλέβουν το παιδί με την κοινωνική λειτουργό και τον αστυνόμο, γιατί δεν θα είσαι όπως θέλει το σύστημα. Αν θες να διαπαιδαγωγείς σωστά τα παιδιά σου, θα φωνάζεις ενδεχομένως. Αλλά ήδη το κακό έχει γίνει και έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Αλλά βλέπετε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε δέσμοι των βαθών μας. Και σου λέω όλους, εντάξει, αυτοί ψηφίζουν αυτό, ποιος τους δίνει σημασία? Όχι, το κακό προχωράει. Και μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση όλοι σιγά σιγά. Και οφείλουμε να αντιδρούμε και να βγάζουμε τις μάσκες μας. Ό,τι και αν κοστίσει. Και αυτό είναι και η κάθαρση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όσο ο άνθρωπος προσεύχεται, βλέπει σιγά σιγά τη βρωμιά του. Όταν λέει συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μου, όπως πρέπει να λέμε όλοι, αποκτάς ένα φως, το φως του Θεού, με το οποίο βλέπεις πρώτα-πρώτα την τραγική σου κατάσταση, τα άγρια ζώα που υπάρχουν μέσα στο νου σου, στην ψυχή σου, τους δαίμονες, τα πάθη. Και όλο και βαθαίνει αυτή η γνώση, και όσο πληθαίνει το φως, τόσο και τα διώχνεις αυτά. Και στο τέλος λέει, φθάνεις στο ιδεχθές προσωπείο των παθών.
φτάνεις σε μια απέσια μάσκα που τη φοράς και νομίζεις ότι δεν τη φοράς. Και νομίζεις ότι αυτός είσαι, ενώ φαίνεσαι κυκλοφορώντας με μάσκα. Και εκεί είναι η αποφασιστική κίνηση να πετάξεις αυτή τη μάσκα. Να βγάλεις το ενδεχθές προσωπείο των παθών και να φαίνεσαι αυτός που είσαι. Πρέπει να πας κοντά σε έναν Άγιο άνθρωπο και ξεκουράζεσαι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν φοράει καμιά μάσκα. Ότι είναι αληθινός. Δεν σου λέει άλλα και άλλα έχει στο μυαλό του. Θα σε μαλώσει, ναι, από αγάπη. Μερικοί μου λένε είσαι αυστηρός. Και εγώ σας λέω δεν υπάρχει αυστηρός πνευματικός. Υπάρχει άνθρωπος θεραπευμένος, υπάρχει γιατρός σωστός και υπάρχει γιατρός που σε κοροϊδεύει. Έτσι και ο πνευματικός. Δυστυχώς υπάρχουν και πνευματικοί χωρίς Άγιο Πνεύμα. Και σήμερα και πάντα υπήρχαν. Ο Άγιος Σημαίων Νέος ο Λόγος πριν 1000 χρόνια το λέει. Υπήρχαν στην εποχή του πνευματικοί που δεν ξέραν τίποτα για κάθαρση από τα πάθη, για φωτισμό του νου, για θέωση. Και σήμερα πόσοι τα λένε αυτά. Απλώς καλά λόγια. Με καλά λόγια δεν θεραπευόμαστε. Αν δεν ενεργοποιηθεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα που πήραμε στο βάφτισμα, αν δεν λειτουργήσει η νοερά προσευχή αδιάλειπτα μέσα μας, γι' αυτό μετά δεν μπορούμε και να είμαστε αληθινοί. Γιατί δεν έχουμε πετάξει τα προσωπία από μέσα μας. Και φοράμε μια μάσκα ο καθένας και κυκλοφορούμε. Και αν πάμε σε άλλο περιβάλλον, φοράμε άλλη μάσκα. Γιατί δεν βολεύει πια παντού η μάσκα αυτή. Και γινόμαστε σαν τους χαμελέοντες που παίρνουν το χρώμα του περιβάλλοντος κάθε φορά. Και λες τελικά ποιος είμαι. Ναι, δεν είσαι πρόσωπο. Βγάλε τη μάσκα, μπες μέσα στη θεραπευτική της Εκκλησίας και θα ζήσεις τη ζωή σου αληθινά και εδώ και στην αιωνιότητα. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Παρατηρήσατε με πόση προσοχή σας παρακολουθήσαμε όλοι από την αρχή της ομιλίας σας μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά και πρέπει να πω στην αγάπη σας ότι λίγο πριν έρθουμε εδώ παρακάλεσα τον Γέροντα να τον έχουμε πιο συχνά, πιο τακτικά κοντά μας και η πολύ του αγάπη δεν μπορούσε φυσικά να μας το αρνηθεί. Στη συνέχεια, αν έχει κάποιος να ρωτήσει κάτι πάνω στο θέμα της υποκρισίας, μπορεί να έρθει εδώ στο μικρόφωνο. Εγώ ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Μας είπατε τόσο αναλυτικά το τι είναι υποκρισία. Η υποκρισία είναι κάτι που παίρνουμε από τα παιδικά μας χρόνια, δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την αγωγή των παιδιών και μέσα στην οικογένεια ή είναι κάτι το οποίο το παιδί όταν βγαίνει από την οικογένεια και στον κόσμο πρέπει μαθαίνεται και φαίνεται αυτό στον κόσμο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Έχει μία ομιλία, γιατί δεν θέλω να λέω δικά μου πράγματα και μπορείτε να την αναζητήσετε και σε μετάφραση υπάρχει, περί της αγωγής των παιδιών, περί καινοδοξίας και περί του πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέφουν τα τέκνα τους. Ο τίτλος της ομιλίας. Και θα πει κανείς τι σχέση έχει η καινοδοξία με την αγωγή των παιδιών. Έχει τεράστια σχέση. Γιατί οι γονείς, το λέει ο Ρωσόστομος, μην μου πει το λέω εγώ, από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το παιδί, του τρέφουν την καινοδοξία, δηλαδή το πώς θα γίνει αρεστός του περιβάλλον. Αυτό είναι που μας καίει όλους λίγο πολύ, γιατί όλοι το έχουμε το πάθος και οι γονείς, αν είναι αθεράπευτοι. Πώς με βλέπουν, με εκτιμούν, με αποδέχονται, ενδιαφέρονται για μένα. Αυτό μας καίει. Και ουσιαστικά αυτό έχει για τους Φαρισαίους. Γι' αυτό ήταν άπιστοι και είπε ο Χριστός μας, πώς μπορείτε να πιστέψετε δόξα παραλλήλων λαμβάνοντες. Παίρνετε δόξα ενός από τον άλλον. Μπράβο, μπράβο. Αυτό ακριβώς κάνουν οι γονείς στα παιδιά. Χρυσό μου, κορώνα μου, κανακέματα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στο σχολείο, μπράβο. Έβγε 10 με 10 θαυμαστικά από δίπλα. Όλο αυτό τι κάνει. Τρέφει στο παιδί τη μάσκα του. Ότι είναι καλό. Και φοράει και το παιδί τη μάσκα του καλού. Και τρέμει μήπως κάποιος του βγάλει τη μάσκα. Ή μήπως αποδειχθεί ότι είναι ψέμα όλο αυτό.
που οι άλλοι δείχνουν να πιστεύουν, γιατί και αυτοί δεν το πιστεύουν. Απλώς σου λέει, για να νιώσει καλά το παιδί, πες του μπράβο. Και βλέπετε τι γίνεται, ψέμα πάνω στο ψέμα. Και έρχεται κάποια στιγμή που το παιδί θα σου ζητήσει ναρκωτικά. Και δεν μπορείς να του πεις, ναι παιδάκι μου, μπράβο. Δεν μπορείς να του πεις μπράβο. Και θα σου πει, γιατί μαμά, μέχρι τώρα μου έλεγες ναι σε όλα. Τώρα γιατί μου λες όχι. Καταλάβετε τι λάθος έχει η αγωγή. Τεράστιο λάθος. Αντί να μάθουμε το παιδάκι να μην αγαπάει τον κόσμο και τα στοιχεία του κόσμου, τα οποία τα λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η Αγία Γραφή, είναι η φιλοδοξία, η φιλιδονία και η φιλαργυρία. Τα τρία φι, οι τρεις μεγάλες άρρωστες αγάπες. Αυτά τα τρέφουμε από την πρώτη στιγμή στο παιδί. Και το παιδί μαθαίνει να ζει υποκρινόμενο, ότι είναι καλό. Και φοράει προσωπία. Και σε σένα μπροστά, τον πατέρα, τη μητέρα και στον κόσμο και στους μαθητές. Και πολλές φορές λέει ψέματα και στον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Ότι λέμε ψέματα και στον εαυτό μας. Διαστρέφουμε και την ίδια τη συνείδησή μας. Και ενώ μέσα σου σου φωνάζει δεν πας καλά, όχι λες εσύ, θα πάω καλά με το ζόρι. Και πας αντίθετα και στη φωνή του Θεού. Και γίνεται ο άνθρωπος σχιζοφρενής μετά, φυσικά. Τρελαίνεσαι μετά. Αντιστρατεύεσαι στο ίδιο το είναι σου. Ενώ ποια είναι η υγεία? Να σου λένε οι άλλοι μπράβο και τι καλός που είσαι, αφού μέσα σου σου μαρτυρεί ότι δεν είσαι καλός. Ότι δεν πας καλά. Η υγεία είναι να έχεις την πληροφορία μέσα σου ότι είσαι καλός. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι έξω. Αν μέσα σου έχεις την πληροφορία, τότε πας καλά. Έχεις τη χάρη του Θεού. Αισθάνεσαι την ειρήνη, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τότε πας καλά. Όχι όταν οι άλλοι σε αποδέχονται. Γιατί οι άλλοι θα σε αποδεχθούν μπροστά σου και μόλις τρύψεις τη γωνία, οι ίδιοι θα σε βρίσουν. Θα σε απαξιώσουν. Αυτή είναι η δόξα του κόσμου. Ο πλούτος θα έρθει και θα φύγει πάλι. Βλέπετε τώρα πόσοι πλούσιοι κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα χρήματά τους με τα capital control. Έτσι είναι. Γιατί λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να λατρεύετε και εμένα και το μαμονά. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κυνηγάς τις ειδονές και τη σαρκική απόλαυση και να είσαι και φίλος με το Θεό. Δεν γίνεται. Όσο και αν το λένε κάποιοι, και οι ιερωμένοι το λένε και οι καθηγητές διάφοροι. Δεν πειράζει, λέει, προγαμία σχέσης. Δεν είναι τίποτα αυτό. Αφού γίνεται από αγάπη. Μα έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ή λέει ότι και τα μάτια σου ακόμα πρέπει να προσέχεις και τη σκέψη σου. Γιατί μπορείς να κάνεις μοιχεία μόνο με τα μάτια. Γι' αυτό οφείλουμε, αδερφοί μου, να αντισταθούμε πρώτα στον ίδιο τον εαυτό μας, που ρέπει προς το ψέμα, προς την υποκρισία. Και μετά θα ωφελήσουμε και τα παιδιά μας, να μάθουν και αυτά να μην υποκρίνονται. Έρχονται γονείς και μου λένε, το παιδί μου λέει ψέματα. Αναρωτήθηκες μήπως και εσύ λες ψέματα? Και πόσα ψέματα λες κάθε μέρα? Όχι μόνο με τα λόγια σου και με τη διάνοιά σου και με την όλη σου ζωή. Λέει να μην το δει το παιδί, αλλά κατάλληλο για τους ενηλίκους. Γιατί είναι κατάλληλο για τους ενηλίκους? Δεν ξέρω αν υπάρχει ορολογία σήμερα. Εμείς τότε είχαμε αυτή την ορολογία. Τώρα λέει πρέπει να έχει, λέει, τη γονική συνένεση. Δηλαδή ο γονιός μπορεί να το δει, το παιδί δεν μπορεί. Γιατί δηλαδή ο γονιός είναι καλύτερος? Πιο βρώμικος είναι ο γονιός. Βλέπετε η υποκρισία μας ποια είναι? Ή έχει φτάσει στην απάθεια αυτός? Καθόλου απάθεια. Επομένως έχει τεράστια σύνδεση αυτό που είπατε. Η αγωγή των παιδιών σήμερα τίνει να μάθει τα παιδιά να είναι υποκριτές, να είναι καλή θεατρίνη. Γι' αυτό και σας διάβασα το κείμενο αυτό το πρώτο-πρώτο, που ένας ειλικρινής νέος λέει, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Θέλω να είμαι αυτό που φαίνομαι να είμαι. Όχι άλλο να φαίνεσαι και άλλο να είσαι. Και εδώ σας καλώ σε μια αντίσταση. Να είμαστε αυτό που φαινόμαστε και να φαινόμαστε αυτό που είμαστε. Όχι άλλο να φαίνεσαι και άλλο να είσαι. Άλλο να έχεις την καρδιά σου και άλλο να λες. Ο κύριος Κορομπίλης έχει, θέλει να ρωτήσει κάτι. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είδατε, σας ακούσαμε σιωπηλοί όλοι, γιατί όλοι βρήκαμε κάτι στον εαυτό μας από όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Και θυμήθηκα πριν πολλά χρόνια, ένας πνευματικός με αφορμή την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου είχε πει ότι ο καθένας φοράει διαφορετικές μάσκες, όλοι μας δηλαδή.
άλλη μάσκα στο γείτονά μας, άλλη στην οικογένειά μας, άλλη στον υφιστάμενό μας, άλλη στον προϊστάμενό μας. Και πραγματικά είχα προβληματιστεί πάρα πολύ. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για τις μάσκες τις οποίες φορούμε όλοι μας και λίγο πολύ ξέρουμε τι εννοώ. Μια που σηκώθηκα να πω ότι αύριο στη Θεσσαλονίκη θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θα είναι με την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και διάφορα χριστιανικά σωματεία. Θα μιλήσει ο προηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου, ένας θεολόγος και ο στρατηγός ο Φραγκούλης ο Φράγκος, στο Βελίδιο 6 ώρα. Και την Δευτέρα, στη Σχολή Γονέων, θα έχουμε τον στρατηγό τον Φραγκούλη τον Φράγκο, εδώ, στην ίδια στην ΕΚΑΒΗ, θα μας μιλήσει για την υψηλή στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τελειώνοντας, να παρακαλέσω να προσευχηθείτε, πατέρα Σάβα, για τις ψυχές των τριών παλικαριών, οι οποίοι χαθήκαν προχθές. Πριν λίγες ώρες έγινε η κηδεία του κυβερνήτη του ελικοπτέρου που έπεσε, του Αναστασίου. Αύριο θα γίνει το συγκυβερνήτη του Κωνσταντίνου και την Δευτέρα του τρίτου μέρους του πληρώματος, του Ελευθερίου. Να προσευχηθείτε, παρακαλώ, για τις ευχές, για τις ψυχές των αξιωματικών. Ευχαριστώ πολύ. Για τις μάσκες που είπατε, έχω εδώ μπροστά μου, δεν σας το είπα γιατί δεν έφτασε ο χρόνος. Ποια είναι τα αίτια, αυτό είναι το σημαντικό. Ότι φοράμε μάσκες είναι σίγουρο. Γιατί φοράμε μάσκες. Το υπόβαθρο, η αιτία. Πρώτο, λένε οι πατέρες, είναι το συμφέρον. Το κακό εννοούμενο συμφέρον, όχι το αιώνιο συμφέρον, η σωτηρία της ψυχής μας. Το κοσμικό συμφέρον. Και κατεξοχήν τα χρήματα, η φιλαργυρία. Αυτό μας καίει πάνω απ' όλα, να μην χάσουμε το βαλάντιο. Και υποκρινόμαστε. Δεύτερο, η ανθρωπαρέσκεια, το κύρος μας, να μην χάσουμε το κύρος μας. Οι Φαρισαίοι, γιατί δεν πήγαιναν στον Τίμιο Πρόδρομο, ξέρετε, να βαφτιστούν. Και κάποτε πήραν τον Χριστό μας και τον έβαλαν σε ένα δίλημα. Και του λένε, εσύ μπήκες εδώ στο ναό, με ποιο δικαίωμα, πώς μιλάς στο ναό. Πήρες άδεια από εμάς, εμείς είμαστε εδώ. Και τους είπε ο Χριστός, θα σας πω με ποιανού δικαίωμα και με ποιο δικαίωμα ήρθε εδώ και μιλάω στο λαό. Αν μου πείτε κι εσείς αν το βάφτισμα ήταν από το Θεό ή όχι. Ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους το βάφτισμα του Ιωάννου. Και κόμπιασαν. Γιατί σου λέει αν πούμε από το Θεό θα μας πει τότε γιατί δεν πήγατε εκεί να βαφτιστείτε κι εσείς. Πράγματι δεν πήγαν οι Φαρισαίοι. Γιατί δεν πήγαν. Και θα τους έβλεπε ο κόσμος. Και θα έλεγε, κοίταξε, ο δάσκαλός μας, που τον έχουμε για Άγιο, είναι και αυτός αμαρτωλός. Πήγε και αυτός να βαφτιστεί στον Τίμιο Πρόδρομο, για να μην χάσουν το κύρος τους. Βλέπετε, και τους έριξε στην υποκρισία. Αν πούμε από τους ανθρώπους, το βάσμα είναι από τους ανθρώπους, θα μας λιτζάρει ο λαός. Γιατί ο λαός είχε τον Ιωάννη ως προφήτη. Και μερικοί τον μπέρδευαν και τον έργαν και ανώτερο και από τον Χριστό ακόμα. Λοιπόν, και τι είπαν. Ξέρετε τι είπαν. Δεν ξέρω. Πολιτική. Βλέπετε η πολιτική. Δεν ξέρω. Ξέρανε και πολύ καλά. Πολύ καλά ξέρανε. Ότι το βάφτισμα του Ιωάννη ήταν από τον Θεό. Αλλά δεν το είπανε για να φυλάξουν το κύρος τους. Βλέπετε η υποκρισία. Τρίτη αιτία υποκρισίας. Η ίηση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η ιδέα δηλαδή ότι είμαστε κάτι. Και τέταρτη, η αυταρέσκεια και η ιδιορυθμία. Έχουμε φτιάξει ένα ψεύτικο εγώ, ένα ψεύτικο εαυτό και τον λατρεύουμε, τον προσκυνάμε. Και δεν θέλουμε να γκρεμιστεί αυτό το εγώ και αυτό το είδωλο. Και υποκρινόμαστε και ψευδόμαστε συνεχώς. Οπότε ας κάνουμε μια αυτοκριτική και ας εντοπίσουμε πού ψευδόμαστε. Και να αρχίσουμε από εμάς, τον εαυτό μας αδελφοί μου. Ας αφήσουμε τους άλλους υποκριτές. Είναι όλοι είμαστε υποκριτές, λίγος πολύ. Να μάθουμε να είμαστε ευθύς, να είμαστε απλοί, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Σήμερα και οι άνθρωποι της Εκκλησίας έχουν χάσει την απλότητα. Και βλέπεις ένα ψεύτικο, ένα δήθεν. Και έρχονται άνθρωποι από τον κόσμο και μου το λένε, «Πάτερ, δεν μπορώ το δήθεν». Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχω κατατσακιστεί στον κόσμο και ήρθα στην Εκκλησία και βλέπω και εκεί το ίδιο. Υποκρισία, δήθεν, ψυχρότητα. Μου έλεγε ένα παιδί, πάω σε ένα ναό, φοιτητής ήταν από άλλη πόλη. 2 μήνες στην ίδια εκκλησία. Δεν βρέθηκε ένας να μου πει μια καλημέρα. Ούτε ένας.
Καταλάβατε, πού είναι η αγάπη μας? Αλλά είναι το δήθεν. Δεν μας νοιάζει ο άλλος, μας νοιάζει το image μας που λέμε, έτσι, η εικόνα μας. Γι' αυτό υπάρχουν και image makers. Υπάρχουν και άνθρωποι που σου φτιάχνουν την εικόνα σου. Θα βάλεις αυτά στο ίντερνετ, θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό για να φτιάξεις καλή εικόνα προς τα έξω. Δεν μας νοιάζει ποιοι είμαστε, αλλά τι φαινόμαστε ότι είμαστε. Μακιγιάζ. Τι είναι το μακιγιάζ και τα βαψίματα? Δεν είναι μια υποκρισία, ένα ψέμα? Αφού είσαι γριά, τι βάφεις τα μαλλιά σου μαύρα? Κοροϊδεύεις τον κόσμο. Περιφέρεις μια υποκρισία. Αυτό δεν είναι? Είσαι γέρος και γιατί βάφεις τα μαλλιά σου? Το βάφουν και οι άντρες, έτσι, μην το μισθωτάχουμε τις γυναίκες. Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι υποκρισία αυτό? Τι είναι? Ψέμα είναι. Το οποίο το διακινείς σε όλη την πόλη. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι όλοι πήραμε το μάθημα σήμερα. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση. Ο κύριος. Ναι. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Για να σε ακούν και άλλοι. Στον ενδιάμεσο χρόνο, Πάτερ, επιτρέψτε μας σαν σύλλογος να σας δώσουμε ένα αναμνηστικό δώρο. Επειδή γνωρίζουμε ότι αγαπάτε πάρα πολύ τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο, είναι ένα βιβλίο με τίτλο «Η αγαπώσα καρδία της Γερόντισσας Εκατερίνης» από την Ιερά Μονή Οσίου Φρέμ. Η Γερόντισσα ήταν πνευματικοπαίδη του Οσίου Γέροντα και έχει γράψει αυτό το βιβλίο και εμείς θέλαμε να σας το δώσουμε για να το έχετε κι εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορώ να ξεκινήσω? Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον οικουμενισμό κάτι. Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Δεν ξέρουμε ποιο να πιστέψουμε πλέον. Έτσι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο Τυράννων, ο οποίος φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι τον βλέπουμε, ας πούμε, και στις εκπομπές που βγαίνει, πολύ ωραίος άνθρωπος. Και πρόσφατα μάθαμε ότι βραβεύτηκε από το Βατικανό με ένα βραβείο ειρήνης, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Ναι, βέβαια είναι εκτός θέματος να πούμε για τον επίσκοπο. Ο οικουμενισμός πιστεύω, ναι, ότι έχει σχέση να πούμε σχέση για τον οικουμενισμό, με την ναι, σωστά. Έτσι. Ας μην πούμε για συγκεκριμένα πρόσωπα και μετά μας κατηγορήσουν ότι κοτσομπολεύουμε. Να σας πω λίγο, έχει σημασία το πρόσωπο, πιστεύω. Ναι. Έχει σημασία. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς, πολλές φορές, πολλοί που φαίνονται αξιόπιστοι, δεν λέω για τον επίσκοπο Αναστάσιο, έτσι δεν είναι υπονοούμενο γι' αυτόν, αλλά γενικώς ισχύει αυτό. Φορούνε μάσκες και υποκρίνονται τον ευλαβή. Και μάλιστα είχα εδώ να σας πω τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος για την ψευδοσεμνοπρέπεια. Ψευδής σεμνοπρέπεια, ψευδής σεμνότητα. Ψεύτικη ευλάβεια. Έχει ο Άγιος στο γνώθις αυτόν, στο βιβλίο του, για τους διάφορους χαρακτήρες και τον χαρακτήρα του ψευδοσεμνοπρεπούς, που εμφανίζεται με μια ψεύτικη χριστιανικότητα. Λοιπόν, να μην εκπληκτόμαστε. Γι' αυτό τι είπε ο Χριστός μας, σας δίνω ένα κριτήριο. Πώς θα καταλάβετε, λέει, το δέντρο αν είναι καλό? Από τι το καταλάβαινε το δέντρο? Από τα φύλλα, τον κορμό? Όχι, από τους καρπούς. Το δέντρο το καλό το καταλαβαίνεις από τους καρπούς. Αν το δέντρο είναι σκουλικιασμένο, και τα φρούτα του θα είναι σκουλικιασμένα. Οπότε, αν θέλεις να καταλάβεις έναν άνθρωπο, τι είναι, να δεις τους καρπούς του. Το πνευματικό παιδί του, σημαίνει, είναι ιερέας. Το πώς ζει ο ίδιος. Όχι το τι λέει. Γιατί είπαμε, άλλα λες και άλλα κάνεις, δυστυχώς. Και αυτό σήμερα θεωρείται μεγάλη αρετή, το είπαμε. Είναι ολόκληρη επιστήμη. Πολιτική επιστήμη, σου λέει. Πολιτικές επιστήμες. Δηλαδή, το ψέμα έγινε επιστήμη. Και ένας που ξέρει να λέει όμορφα και έξυπνα ψέματα, έχει πολύ πέραση σήμερα. Και θεωρείται πολύ σπουδαίος και μεγάλος. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό μπαίνει και μέσα στην Εκκλησία. Ναι, μπαίνει. Και άνθρωποι που θέλουν να ικανοποιήσουν τα πάθη τους και να ανεληχθούν, το χρησιμοποιούν. Αυτή τη μάσκα. Επομένως, εγώ δεν σας πω για κανένα προσωπικά, αλλά θα σας πω να έχετε το νου σας. Και σας πω και κάτι που μας έλεγε ένας καθηγητής μας, πολύ καλός. Σήμερα
χωρίς να είναι υπονοούμενο για κανέναν, έτσι μην βάλει το νου σας σε κανέναν. Ο λύκος έχει μπει μέσα στα πρόβατα, έτσι μιλάει και η Αγία Γραφή για λύκους με ένδυμα προβάτου. Αλλά σήμερα έχουμε προχωρήσει πιο πολύ. Ο λύκος έχει φορέσει όχι μόνο προβιά και φαίνεται σαν πρόβατο, αλλά έχει πάρει και τη στολή του τσοπάνι. Ο νεονοήτο. Καταλάβατε. Και αυτό δεν είναι ύβρις, αλλά το λέω γιατί πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί το λένε οι πατέρες. Να προσέχεις ποιους ακολουθείς, πνευματικούς πατέρες. Γιατί το λέει μέσα εκεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Αναθεωρούντες, λέει, την έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Όχι επειδή φοράει ράσο, τρέχουμε από πίσω του. Άγιος θα είναι σίγουρα αφού φοράει ράσο. Δεν είναι πάντα. Μπορεί να είναι και λύκος. Πώς θα το καταλάβεις? Αναθεωρών την έκβαση της αναστροφής. Θα δεις τη ζωή του. Μερικοί αναρωτιούνται, λέει, υπάρχουν καλοί πνευματικοί. Πού θα τους βρούμε, πώς θα τους βρούμε? Υπάρχουν κριτήρια. Θα δεις πώς ζει. Αν ζει όπως ζούσαν οι Άγιοι Πατέρες, ασκητικά, ταπεινά. Θα δεις εάν έχει ανθρώπους κοντά του, μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά αρκετούς που να είναι θεραπευμένοι, που να έχουν τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Θα δεις και μόνος σου εάν θεραπεύεσαι. Επομένως, είμαστε πρόβατα, αλλά όχι άλογα πρόβατα. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Και έχουμε όλοι μέσα στην Εκκλησία ρόλο και είμαστε υπεύθυνοι για όλη την Εκκλησία. Ας είμαστε λαϊκοί, ας είστε λαϊκοί. Έτσι τώρα συζητιέται να γίνει η μέλουσα να συνέλθει πανορθόδοξη σύνοδος. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που θα αποφασίσει δεν έχουν καμιά ισχύ εάν δεν επικυρωθούν από ποιο νομίζετε, από τη σύνοδο? Όχι, από τη συνείδηση του λαού. Γιατί το έσχατο κριτήριο της ορθοδοξίας των όποιων αποφάσεων είναι η συνείδηση του λατρεύοντος λαού, όχι όλου τον λαού. Έτσι όλος ο λαός σήμερα, αν πάρεις όλους τους Έλληνες, δεν είναι με την Εκκλησία. Έλεγε ένας γέροντας, από τα 10 εκατομμύρια τα 2 είναι. Και αν σήμερα. Λοιπόν, θα πάρεις τον πιστό λαό και θα δεις αν έστω και ένας, και ένας να πει όχι, δεν είναι έτσι και είναι αληθινό αυτό που λέει, η Εκκλησία θα είναι με αυτόν και μόνο. Μη σας κάνει εντύπωση, γι' αυτό έχει σημασία να καταρτιζόμαστε όλοι. Ένας από εσάς αν πει λάθος κύριε, και να το αποδείξει όμως, με βάση την Αγία Γραφή, όλη η σύνοδος καταρρύπτεται. Έτσι έγινε με τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Τι ήταν ο Άγιος Μάξιμος? Ούτε δεσπότης ήταν, ούτε καν παπάς. Απλώς μοναχός. Και στα χρόνια του είχαν όλοι συμπράξει με μία αίρεση του μονοθελητισμού. Όλοι οι πατριάρχες, καλή ώρα όπως τώρα που θα συγκεντρωθούν, όλοι οι επίσκοποι και οι ιερείς είχαν συνταχθεί με τον μονοθελητισμό. Και αυτός ένας απλός μοναχός έλεγε λάθος. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστός δεν έχει μία θέληση, έχει δύο θέλησεις. Και το λένε, καλά, εσύ ξέρεις καλύτερα από τον δεσπότη? Ναι, γιατί δεν είναι ο δεσπότης μου η αλήθεια, η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και όταν ο δεσπότης δεν είναι με τον Χριστό και με την αλήθεια, δεν τον εισακούμε, δεν τον ακολουθούμε, γιατί είμαστε λογικά πρόβατα. Και αν θεωρούμε την έκβαση της αναστροφής, βλέπουμε το τι λένε και το τι κάνουν, αν είναι σύμφωνο με τους Άγιους Πατέρες. Αν λοιπόν αυτή η σύνοδος, ας πούμε, δώσει εκκλησιαστικότητα στους παπικούς και πει ότι και η παπική είναι εκκλησία, έτσι. Αυτό είναι αίρεση, είναι λάθος. Δεν είναι εκκλησία ούτε η παπική, ούτε οι προτεστάδες, ούτε καμία από αυτές τις παραφιάδες. Η εκκλησία είναι μία. Η Ορθόδοξη, η μία Αγία, Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Δεν υπάρχει άλλη εκκλησία. Ακούμε και μιλάνε συνέχεια για εκκλησίες, για εκκλησίες, για ενότητα. Ποια ενότητα? Για ποια ενότητα μιλάμε? Η ενότητα υπάρχει. Η εκκλησία δεν έχει διασπαστεί ποτέ. Απλώς κάποιοι ξεκόπηκαν. Οι παπικοί, οι προτεστάντες έχουν φύγει από την Εκκλησία. Είναι αιρετικοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν βρεθεί μια σύνοδος και πει όχι, είναι και αυτή η Εκκλησία, μπορεί να το πει. Αλλά δεν θα είναι σύνοδος Ορθόδοξη, θα είναι ληστρική. Και έχουμε τέτοιες συνόδους, ληστρικές. Οι οποίες καταρρίφθηκαν από τη συνείδηση του λαού. Και δεν πέρασαν αυτά που αποφάσισαν. Οπότε μην ανησυχείτε, να ανησυχούμε για τον εαυτό μας ο καθένας, αν όντως είμαστε Ορθόδοξοι και αν ζούμε σωστά και Ορθόδοξα. Οπότε μετά θα είμαστε με τον Χριστό και με την Εκκλησία. Έτσι λέγανε στον Άγιο Μάξιμο, εσύ με ποιον είσαι? Εγώ λέει με την Εκκλησία. Με τον Θεό που είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό η αλήθεια
Να ξέρετε, είναι πάντα πλειοψηφία. Ας είσαι και ένας. Όταν έχεις την αλήθεια, είσαι πλειοψηφία. Σήμερα μας έχουν περάσει το μήνυμα ότι ό,τι κάνουν οι πολλοί είναι αλήθεια. Λάθος. Σήμερα οι πολλοί μπορεί να φαίνονται, ας πούμε, ότι αποδέχονται την ομοφιλοφιλία σαν κάτι το φυσιολογικό. Μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι το σωστό. Γιατί αντίκειται στην Αγία Γραφή, που του λέει ξεκάθαρα ότι είναι αμάρτημα. Και δεν μπορείς να πας στη Βασιλεία του Θεού με αυτό το αμάρτημα. Λοιπόν, οφείλεις να το πεις. Και είσαι με την αλήθεια και εσύ είσαι ένας. Ακούγεστε. Αλλά ερώτημα παρακαλώ, όχι τοποθέτηση. Τώρα θα με πείτε αυτή την ερμηνεία. Ναι. Ευχαριστώ, κατάλαβα. Ναι. Υπάρχει μια αντιδιαστολή. Θα με πείτε αυστηρό, αλλά να σας ρωτήσω κάτι, όχι σας προσωπικά. Ναι. Γνωρίζετε ότι ένας που ήταν θεατρίνος στα πρώτα χρόνια, που οι άνθρωποι κατηχούνται πριν βαφτιστούν και μπορεί να έπαιρνε κατήχηση και 3 χρόνια, αν μπορούσε να κατηχηθεί, όχι να βαφτιστεί, να κατηχηθεί. Αν ήταν θεατρίνος, ξέρετε, δεν μπορούσε καν να κατηχηθεί, δεν τον δεχόντουσαν. Θα συμφωνήσω μαζί σας με μια προϋπόθεση. Ποιος νόμος το απαγόρευε, τι νόμος ήταν, δηλαδή γιατί δεν μπορούσε να κατηχηθεί, αυτό θέλω να μου πείτε, το εμπόδιο, τι τον εμπόδιο. Γιατί το ψέμα και το θέατρο ουσιαστικά είναι ψέμα, έτσι, μια υποκρισία. Εγώ μαζί σας είναι, αλλά δεν μου εξηγείτε. Ναι, αφήστε με να σας το εξηγήσω. Καθίστε. Λοιπόν. Το ψέμα συνδέεται με την ανηθικότητα. Είχα ένα πνευματικό παιδί που δούλευε σε ένα τέτοιο θέατρο και μου έλεγε «Δυστυχώς, οι πλήστοι είναι ομοφιλόφιλοι». Το λέω και ντρέπομαι, αλλά αυτό είναι. Συνδέεται άμεσα η υποκρισία, το ψέμα, και είναι λογικό. Γιατί όταν λες ψέματα, έστω και αποσκηνείς, και πες και χρήμα γι' αυτό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ουσιαστικά τι κάνεις, ένα αμάρτημα επίσημα και βραβεύεσαι κιόλας. Και σε συγκρίνουν και με τον πιο κατώτερο, σου δίνουν και βραβεία, πώς τα λένε, κανόν κλπ. Βραβεύουμε τον ψεύτη δηλαδή, τον καλύτερο αρχιψεύτη. Έχει γίνει, σας είπα, επιστήμη και έχει γίνει και τέχνη. Ναι, θέατρο σου λέει. Και σήμερα όλα τα παιδάκια στο σχολείο έχουν μάθημα θεατρολογίας. Απαράδεκτα πράγματα. Αυτή είναι η αγωγή που θα δώσουμε στα παιδιά, δηλαδή να τα μάθουμε να παίζουν θέατρο. Αυτό. Και έχουμε γίνει μια κοινωνία θεατρίνων, που κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν. Και έχει ψυγή αγάπη. Κανένας δεν αγαπάει κανένα. Τι να αγαπήσεις, αφού δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Και λέει τώρα η κοπέλα μου, λέει αλήθεια ή ψέματα. Και ο νέος το ίδιο. Μπορεί να σταθεί μετά η οικογένεια. Ζεις μια σχιζοφρένεια. Και στο τέλος τι καταλήγεις, μόνος. Μια απέραντη μοναξιά. Και δεν θες να ξέρεις κανέναν και να σε ξέρει κανένας. Συχαίνεσαι στο τέλος το ψέμα. Ναι, βλέπετε πού οδηγεί αυτό. Αλλά ο διάβολος μας τα πλασάρει με περιτυλίγματα. Και σου λέει, δες τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Βάλε το και στο σχολείο. Να μάθουν τα παιδιά θέατρο. Επιστήμη. Έχει γίνει και το ψέμα επιστήμη. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαστροφή. Γι' αυτό και οι χριστιανοί δεν δεχόντουσαν τους θεατρίνους. Έπρεπε να αφήσουν το επάγγελμα αυτό, όπως και άλλα επαγγέλματα. Για να μπορέσουν να μπουν στους κατηχούμενους, να ακούσουν δηλαδή λόγο Θεού. Αλλιώς δεν έχεις μετανοήσει. Όταν μπαίνεις σε τέτοια περιβάλλοντα και παίζεις τέτοιους ρόλους. Φαίνεται από αυτό. Το βάπτισμα προϋποθέτει μετάνοια. Αλλαγή ζωής. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να πούμε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα
καστή βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σομφυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα μου επιτρέψετε πριν φύγετε κάποιες ανακοινώσεις για, το ερχόμενο, για τις ερχόμενες ομιλίες. Χρονολογικά μεθαύριο Δευτέρα, εδώ στη Σχολή Γονέων, στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα είναι κοντά μας ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης, ο οποίος θα μιλήσει για το Μέγα Αλέξανδρο. Όσο αφορά το Σύλλογο, η επόμενη εκδήλωσή μας εδώ στην ΕΚΑΒΗ είναι στις 26 Μαρτίου. Με ομιλητή τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, πατέρα Μάξιμο Κυρίτσι. Την ερχόμενη Παρασκευή, στην αίθουσα Απολύτρωση, ο ομιλητής είναι ο θεολόγος Ιεροκήρυκας, κύριος Στέργιος Μπούγιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά όλους όσους είσαστε σήμερα εδώ και είσαστε πάρα πολλοί. Ναι, πριν φύγετε, ο πατήρ Σάββας θα περάσετε να πάρετε ευλογία για να πάρετε και ένα φυλάδιο που θα σας μοιράσει. Ευχαριστώ και τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο για την εικονοληψία του και τον πολιτιστικό φορέα του Δήμου. Επειδή ίσως δεν φτάσουν για όλους, αν είστε οικογένεια, παρακαλώ να πάρετε μόνο ένα.